Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στη Μακεδονία, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος, Ζάχος Ντούλων Γλυγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Καλή, θέλω να πιστεύω, συντροφιά. Καλησπέρα κύριε Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Μέχρι τις 10 λοιπόν εδώ πέρα, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Δευτέρα με Παρασκευή είμαστε 10 έως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 με 10 με την αγαπημένη σας εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πώς να μην έχουμε να πούμε όταν πλησιάζει σιγά σιγά το μεγάλο ντέρμπι της πόλης. Για μένα δεν είναι μεγάλο ντέρμπι, είναι μια απλή διαδικασία. Μεγάλο ντέρμπι θα ήταν αν έπαιζε ο πρώτος με τον δεύτερο. Βέβαια η κυριολεξία της λέξης κατά την άποψη του Ζάχου, και είναι δικαιολογημένη, θα τη χαρακτήριζα, είναι ότι ντέρμπι είναι όταν παίζουν δύο ομάδες της πόλης. Ο ορισμός του ντέρμπι είναι όταν παίζουν δύο ομάδες από την ίδια πόλη. Αυτό είναι το ντέρμπι. Μπράβο. Δηλαδή και στο κύπελο, αν προχωρούσε ο Ηρακλής, μπορεί να έπαιζε πάω και Ηρακλής, πάλι ντέρμπι θα λεγόταν. Άσχετα που ο Ηρακλής είναι σε άλλη κατηγορία. Για να δουν σφαιρικά, ρε παιδί μου, όλο το ακροατήριο, πώς το βλέπουμε οι δυο μας. Αυτή είναι η ετυμολογία του ντέρμπι. Τώρα το πιο θεωρεί ο καθένας ντέρμπι είναι άλλη υπόθεση. Η ετυμολογία είναι αυτή. Ντέρμπι είναι μεταξύ δύο ομάδων της ίδιας πόλης. Ναι, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν να μην δεν είμαστε σε εγρήγορση, να μην υπάρχει αγωνία. Βέβαια, η αγωνία από ό,τι φαίνεται είναι πιο πολύ λίγο μονόπλευρη από το αντιπέρα στρατόπεδο. Με τα όσα διαδραματίζονται, με τα όσα συμβαίνουν, θα τα πούμε, λίγο στη συνέχεια. Υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχουν ντόπες εδώ από την Παπαναστασίου προς την αρμάδα του Παντελίδη. Ίσα με τη δική σου λογική, άγχος δεν πρέπει να έχει ο Άρης. Δεν έχει να χάσει κάτι. Είναι ένα μάτσο το οποίο θα χάσει, όπως λες εσύ, κατά 90-95%. Οπότε γιατί να έχει άγχος? Με τον πρώτο παίζει, τον Αϊτό δεν πρέπει να έχει άγχος. Δεν είπα 95, έχω πει. Λέω γενικά, ας πούμε. Άρα άγχος δεν πρέπει να έχει ο Άρης. Δεν το δείχνει όμως ο Άρης ότι δεν έχει άγχος. Άγχος πρέπει να είσαι εσύ που πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι είσαι η καλύτερη ομάδα και. Ο Άρης γιατί να έχει άγχος? Και 2-0 να χάσει, το λογικό δεν θα είναι, έτσι δεν είναι? Θεωρητικά είναι έτσι όπως τα λες. Ουσιαστικά όμως, συμφωνούμε. Βλέπουμε ότι 2-3 μέρες πριν το παιχνίδι, βλέπουμε αντιδράσεις σπασμωδικές, οι οποίες μαρτυρούν αδυναμία, κατ' εμέ. Ανακοινώσεις προκλητικές, υβριστικές, οι οποίες προσπαθούν να δώσουν ένταση στο ντέρμπι. Έχω εξήγηση γι' αυτό. Ωραία, θα το αναλύσουμε λίγο αργότερα. Μόνο που αυτό που λες δεν είναι από την ομάδα. Αυτό είναι από έναν σύνδεσμο, το μεγαλύτερο σύνδεσμο του λάθρου του Άρη. Δεν είναι από την ομάδα. Δεν νομίζω ο επίσημος Άρης να μην γνωρίζει τι ανακοίνωση βγάζει ο μεγαλύτερος σύνδεσμος του Άρη. Γιατί θα δώσει την έγκρισή του ή όχι η ΠΑΕ στο σύνδεσμο? Δεν κατάλαβα αυτό. Εσύ, δηλαδή, άμα βγάλει μια ανακοίνωση θύρα 4, πρέπει να την προσυπογράψει ο πρόεδρος του ΠΑΟ? Τότε. Όχι βέβαια. Τι σημαίνει? Αλλά νομίζω ότι πάντα όλα γίνονται μετά από συνεργασία. Όχι. Αν και εγώ από τους συνδέσμους έχω φύγει πριν πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από 20 χρόνια είναι, δεν νομίζω ότι οι σύνδεσμοι λειτουργούν έτσι καμιάς ομάδας. Δηλαδή, ο σύνδεσμος τώρα, ένα σύνδεσμος του ΠΑΟ, δεν τους ξέρω κιόλας. Η θύρα 4 είναι πιο γνωστή. Δεν ξέρω κι άλλοι θα υπάρχουν προφανώς. Δηλαδή έρχεται σε συνεννόηση με την. Πριν το Σαββίδι. Έρχεται σε συνεννόηση με τη διοίκηση για το τι θα πει και τι θα κάνει. Καταρχήν, πολλές φορές οι σύνδεσμοι βγάζουν και εναντίον της διοίκησης. Έτσι. Και πιο παλιά και του ΠΑΟΚ και του Άρη βγάζουν εναντίον της διοίκησης. Δεν νομίζω να υπάρχει συνεννόηση. Όχι, ως συνήθως δεν υπάρχει καμία συνεννόηση. Έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό. Σε όλες τις ομάδες, νομίζω. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι, απλά αυτές οι κινήσεις δεν είναι μια απλή ανακοίνωση, είναι υβριστική ανακοίνωση, είναι προσβλητική. Και σκοπό έχει να προκαλέσει. Έχει έτσι. Και υβριστικούς χαρακτηρισμούς, η αλήθεια αυτή είναι. Θα τα πούμε, τα πούμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα τοποθετηθούμε και στο αγωνιστικό. Βέβαια, έχουμε αυτά είναι τα δεύτερα, νέα, βέβαια. Αλλά πρέπει, δεν γίνεται σε μια εκπομπή όλα που είναι ο Ζάχος και ο Τρέγιας να μην δεν όλα θα υποθούν και όλα θα σχολιαστούν. Αλλά πρώτες θα είναι τα αγωνιστικά και έχουμε, διότι περνάνε Πέμπτη βράδυ είμαστε έτσι κι αλλιώς. Στην ουσία δύο μέρες έχουν μείνει. Μέχρι να ανακοινωθούν οι 18ες, έτσι, και ο ΠΑΟΚ έχει νέα αγωνιστικά, εγώ άκουσα, και ο Άρης, βγήκαν κάποιες ειδησούλες, μία είδες έτσι να την πούμε πριν, και είναι ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω αν είναι τελεσίδικο,
ο Δελιζήσης, όπως το προβλέψαμε και οι δύο, δεν θα είναι στο, στο παιχνίδι. Αλλά το άλλο το καλό νέο είναι ότι ο Τόνσο θα είναι κανονικά στη διάθεση του, του προπονητή. Ναι. Ο... Θα τα πούμε όμως μετά. Να, να ξεκινήσουμε πρώτα με τα διαδικαστικά. Πάμε στους βασικούς υποστηρικτές. Όλοι το ίδιο καλοί και το ίδιο τους ευχαριστούμε. Πρώτος όμως το Πορκίτο, πιο παλιός έτσι. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις μας δίνει το Πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52 μπορούμε να βρούμε το Πορκίτο, πρώην διοικητήριο, ανεβαίνοντας την ανηφόρα για την. Για το Μακεδονία Στράκη στο Υπουργείο, που δεν είναι Υπουργείο, αλλά το λέμε Υπουργείο, τέλος πάντων. Και delivery στο Υπουργείο. Αφού δεν είναι, ρε φίλε. Έχει καμιά αρμοδιότητα και δεν το ξέρω. Το Υπουργείο Μακεδονία Στράκη. Έτσι ονομάζεται, ρε. Καλά, έτσι ονομάζεται. Αλλά είναι Υπουργείο Γλάστρα. Και delivery. Υπουργείο Γλάστρα. Αφού δεν έχει καμιά αρμοδιότητα, αυτό εννοώ. Σωστό. Και delivery στο 2310-520-555. Δεν ξέρω αν δόθηκε και δεν τις ξέρω. Δεν νομίζω όμως. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android. Και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Και φυσικά μην ξεχνάμε το διαγωνισμό για το τρίμηνο. Για τις γραμμές, λίγο να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Ναι, σε λίγο... κανένα τεταρτάκι. Τεταρτάκι, πολύ είπαμε. Έτσι, αν μπράβο. Δηλαδή θα κάνουμε το διάλειμμα των 8. Την ώρα θα ακούσουμε. Ναι. Ακούσουμε λίγο την ώρα. Όχι διάλειμμα, θα ακούσουμε την ώρα. Θα ακούσουμε, ναι, και θα πούμε κατευθείαν να τα κάνουμε μετά. Αν μπράβο. Μετά, μπορείτε, μετά τις 8.30 δηλαδή, 9 παρά 25 μπορείτε να τηλεφωνείτε. Γιατί άρχισαν οι γραμμές. Μην ξεχνάμε για το τρίμερο που δίνει στον Πάσκο το Πορκίτο σε συνεργασία πάντα με το ταξιδιωτικό πρακτορείο LA Travel. Ένα τρίμερο ταξίδι στον Πάσχο για δύο άτομα, κουντραντάν όλα έτσι. Έτσι. Δύο είναι τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να μπείτε στο διαγωνισμό και για την κλήρωση φυσικά, η οποία θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου. Το πρώτο, like και follow στη σελίδα Γυράδικο Πορκίτο στο Facebook. Και φυσικά το δεύτερο βήμα, tag το φίλο σου ή το τέρι σου. Πάλι τον tag θα μας πει. Σε σχόλιο στο αντίστοιχο post στη σελίδα για το διαγωνισμό. Επαναλαμβάνω, η κλήρωση 25 Φεβρουαρίου. 25 είναι Δευτέρα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Τι βλέπεις, τι βλέπεις εκεί πέρα. Το tag που είπες, το follow. Το tag, tag και duke, ναι, το βλέπω. Βλαχοκαμπόι, το βλέπω. Το tag το βλέπω πολύ καλά, το tag. Έμαθες και το follow. Το μόνο follow που έχεις είναι το μπάσκετ, ρε. Ναι, follow. Κουκουρούκο. Follow. Follow κάρφωμα. Θα ξέρουμε πιο νωρίς από εσένα αυτά. Βέβαια έτρεχες τότε στας Γενέβας. Στας Γενέβας έτρεχες. Πιο πριν έπαιζα και σε ομάδα. Έπαιζες και σε ομάδα, αλλά έτρεχες. Κύριε Τρέγκη, αλλά μετά έλεγες αυτά τα αθλήματα με τη. Ναι, με τη. Ό,τι παίζει με το χέρι. Θεωρείται μακακία. Ναι, ναι, μακακία. Αλλά έτρεχες στα Γενέβας. Έτρεχα. Και πανηγύριζες. Σήκωνες το κύπελο και φώναζες κατά του Άρη. Τα ξέχασες. Διψούσαμε. Τι διψούσε, να έπνιες καμιά κοκακόλα. Να πάρουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο που ήρθε στην πόλη μας. Τι λες, διψούσαμε γιατί είχαμε τα Final Four τη Πέμπτη, βέβαια, οι δοξασμένες εκείνες. Βραδιές για τον Άρη Θεσσαλονίκη. Μα το άφησαν. Άφησαν ένα στίγμα, αλλά δεν φέραν τίτλο στην πόλη. Ναι. Τα ευρωπαϊκό δεν έφεραν. Βέβαια, είχε βέβαια υπερομάδε τότε και κοπλάστηκα, Μακάμπι. Μόνο που είσαι έστω ειλικρινή, μου αρκεί. Μου αρκεί. Γιατί όχι, ξέρει τώρα που το λέμε έτσι. Γιατί ακούω τώρα θα μου πει ότι τότε λέει δεν υπήρχαν ομάδε και υπάρχουν τώρα ομάδε. Δηλαδή είναι για γέλια και για κλάματα. Τότε, παιδιά, οι ομάδε δεν έχουν καμία σχέση με αυτού του παγοπόλυδε που βλέπουμε τώρα. Εντάξει. Μιλάμε για παγοπολία τώρα οι ομάδε του μπάσκετ. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι. Δηλαδή τώρα όταν μιλούσαμε για γερμανικό μπάσκετ. Δηλαδή δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε μπάσκετ στη Γερμανία. Εμείς. Μόνο να φανταστείς τις ομάδες που είπες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μετά. Ας πούμε. Οι περισσότεροι από αυτούς παίκτες κάναν καριέρα στο NBA. Έτσι. Έτσι. Άμα Γιουγκοσλάβους, Ιταλούς και προπονητές, έτσι. Μην τα. Καμία σχέση. Λοιπόν, καλησπέριζουμε άλλο ένα βράδυ και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχλικίδη Ισαάκ. Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει το πετρέλαιο θέρμανσης πάντα στην ώρα του με μεγάλη συνέπεια. Ένα πρατήριο στο οποίο αλλάζετε τα λάδια σας σε μεγάλη ποικιλία λιπαντικών και μεγάλη τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Τηλεφωνήστε για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο του μήνα ή του χρόνου 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256. Για το πιο ποιοτικό καύσιμο
που υπάρχει στην πόλη μας. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση από το πρακτορείο υγροκαυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Καλησπέρα στέλνουμε και στην Νεάπολη, στην αγαπητή φίλη την Πόπη, με το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούτε, δεν σας λέμε ψέματα. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στο γεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Αυτά με τους υποστηρικτές, τους υπολείπους, ένα-δύο που είναι ακόμα, θα τους πούμε. Βραχνιασμένος έχω, τι. Ωστε. Βραχνιασμένος. Όχι, όχι, όχι. Θα τους πούμε στο επόμενο διάλειμμα για να μην κουράζουμε και τον λοιπόν, κόσμο. Λοιπόν, ξεκίνα εσύ αυτά που θέλεις να πεις για να σχολιάσουμε κιόλας. Και να. Λοιπόν. Κάτσε λίγο εδώ. Τι? Ωραία. Όχι, όχι, όχι. Ένα link ήθελα να βρω. Οκ. Okay. Okay, ξεκινάς. Λοιπόν, διαβάζω λίγο τώρα. Την ανακοίνωση. Κοίταξε, καταρχήν αυτή δεν είναι ανακοίνωση. Καλά, είναι μεγάλη, άστο. Δεν το... είναι μισός τόμος. Μισός τόμος, μάλλον είχαν αρκετά αποθυμένα μέσα τους τα παιδιά που τη βγάλανε από το Super 3. Μένω στο τέλος, για κάποιους χαρακτηρισμούς οι οποίοι, εντάξει, εγώ βλέπω ότι προσπαθούν να προκαλέσουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένταση. Μήπως και βγει κάτι για την ομάδα του Άρη, γιατί είναι πάρα πολύ απαξιωτική, προσβλητική έως αειδιαστική εμετική χαρακτηρισμοί από μια μερίδα οπαδών της πόλης προς μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην ίδια πόλη. Νομίζω ότι τέτοια ανακοίνωση δεν την είδα πριν το ματς με την ΑΕΚ το 4-0 εκεί πέρα και το μάτσο με τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο, ούτε θα τη δούμε τέτοια ανακοίνωση στο επόμενο μάτς του Άρη με την ΑΕΚ μέσα στο Χαριλάου, ούτε θα δούμε τέτοια ανακοίνωση με τον Ολυμπιακό το μεθεπόμενο μάτς του Άρη στο στάδιο Καραϊσκάκη. Έχω αυτή την εντύπωση. Για την ΑΕΚ κάνεις λάθος, όχι για φέτος. Για την ΑΕΚ έχουν βγει και χειρότερες, ειδικά για την ΑΕΚ. Για φέτος μιλάω. Ναι, άσε για φέτος. Δεν σου είπα για φέτος. Σου λέω γενικά για την ΑΕΚ, επειδή υπάρχει μια οπαδική κόντρα. Μαζί σου. Από τότε με το Παλικάρι, με το... Δεν θυμάμαι πώς το λέγατε. Καλά, αυτό εκείνο ήταν η αφορμή που υπάρχει ένα μίσος. Πιστεύω από λίγους πλέον οι ΑΕΚΣΙΔΕΣ. Από λίγους. Πρόκειται για μια προκλητική ανακοίνωση. Δεν τη διαβάζω φυσικά γιατί έχει πολύ φτηνούς χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτήριζα. Η οποία αυτή η ανακοίνωση διαβάζοντας σίγουρα. Κάποιος μεγαλοπρόεδρος εκεί στο λιμάνι σίγουρα τρίβει τα χέρια του, σίγουρα είναι ευχαριστημένος με αυτή την ανακοίνωση, όπως διαβάζοντας ο κάθε εχθρός οπαδικά του ΠΑΟΚ αυτή την ανακοίνωση χαίρεται με όλους αυτούς τους προσβλητικούς έως εμετικούς χαρακτηρισμούς που μόνο ένταση προκαλούν και φυσικά αυτή η ένταση εγώ έχω να πω ότι είναι κατά του Άρη τη δεδομένη στιγμή. Γιατί είναι πολύ διαφορετικά να έρθεις με χαμηλά την μπάλα μέσα στην Τούμπα, παίζοντας με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, παίζοντας με τον κατά μεγάλο ποσοστό πρωταθλητή Ελλάδος 2018-2019, τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ προτιμότερο να έρθεις λίγο υποτονικά, λίγο στη ζούλα ρε παιδί μου και ό,τι πάρουμε, μπορεί να πάρεις κανένα χ, παρά να έρχεσαι με αυτές τις προκλήσεις οι οποίες μαρτυρούν αδυναμία. Λοιπόν, νομίζω ότι πορώνουν όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια και ένα παραπάνω πορώνουν τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή, τη διοίκηση και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το μόνο που μπορεί να δώσει απάντηση ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε τέτοιες αειδιαστικές, εμετικές, προκλητικές ανακοινώσεις από κάποιους κυρίους, οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν καλό στην ομάδα τους. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε όλους αυτούς θα δώσει απάντηση, όπως σε όλες τις ομάδες, όπως σε όλες τις προκλήσεις, μόνο μέσα στο γήπεδο της Τούμπας στις 7.30 την Κυριακή. Να πω. Ναι. Αυτό που λες. Όχι, πες. Κάνουμε διάλογο, δεν υπάρχει. Σε αυτό που λες για η απάντηση και τέτοιο, που λες για τους παίκτες, πιστεύω ότι μόνο σε, δηλαδή, οι ξένοι παίκτες νομίζω λίγο νοιάζονται και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Έτσι λέω εγώ. Εκτός τώρα, δεν μιλάμε φυσικά για το 100%, το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων παικτών νομίζω για αυτά τα πράγματα ότι τους ενδιαφέρει. Και από τη μία πλευρά γινόταν και από την άλλη.
Γιατί σήμερα είναι στον ΠΑΟΚ, αύριο θα είναι στον Άρη, μεθαύριο θα είναι στον Ολυμπιακό, μεθαύριο θα είναι άλλο. Αυτούς που μπορεί να τους κάνει λίγο, ως πολύ, ανάλογα και με την ψυχοσύνθεση και την προσωπικότητα του καθένα, είναι τους Έλληνες παίκτες. Αυτούς ναι, και ειδικά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, για να μην το συγκεκριμενοποιήσω, τον Μπέλκα π.χ., που είναι από τα. Δεν ξέρω, τον πήρατε τον Μπέλκα από καμιά ομάδα και από βλακεία. Από καμιά βλακεία. Ναι. Έναν τέτοιο. Είναι ο Πασκαλάκης, είναι ο Λιμιός. Βέβαια, τώρα θα σου πει ο άλλος, και ξέρεις αν ο Πέλκας είναι παοξής. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν είναι το θέμα αυτό. Όχι, δηλαδή, λέω πιστεύεις... ότι κάποιος που είναι και παοξής και παίζει από μικρό στον ΠΑΟΚ, μία τέτοια ανακοίνωση μπορεί να τον μπορεί να τον τζατήσει. Ο Πέλκας, ο Πασκαλάκης και τα άλλα τελεινάκια που είναι στον ΠΑΟΚ δεν θα μεταφέρουν το τι υπόθηκε, το τι χαρακτηρισμοί στον, ας πούμε, στον ΑΚΠΟΜ. Στον Ολιβέρα. Τώρα... Δηλαδή ο Βιερίνια δεν γνωρίζει ελληνικά. Δεν, που είναι και αρχηγό. Άστο το Βιερίνια. Εγώ λέω τώρα το αυτό σου είπε. Τον πιστεύω τον Ακμπόμ, ναι. Πώς τον είπε και τον άλλο. Ναι. Τον, ο άλλο πώ, ο Πορτογάλο που ήρθε πριν Ολιβέρα. 20 μέρε. Ούτε τον νοιάζει, λέω εγώ. Έτσι λέω. Μπορεί να έχει εσύ δίκιο. Τον νοιάζει. Τον νοιάζει, δηλαδή τον είπαν τον Ολιβέρα τώρα ότι ένα σύνδεσμο του το Άρη. Ναι. Σου πω γιατί τον νοιάζει. Γιατί ο Ολιβέρα στην Πορτογαλία έπαιζε ματσάρε σε ντέρμπι, Πόρτο Μπεφίκα κτλ. Ωραία. Πόρτο Σπόρτινγκ Λισαβόνα κτλ. Και, ναι, και ξέρει τι σημαίνει ντέρμπι πόλη. Φυσικά ξέρει. Εγώ δεν υπάρχει ξέρω. Λέω ότι λέω. Δεν ξέρω. Και αυτό σου είπα για ψυχοσύνθεση και προσωπικότητα του κάθε ατόμου, ανεξάρτητα την ομάδα. Πώς δεν ξέρει από ντέρμπι. Στη χώρα του δεν έχει ντέρμπι, το είπε εσύ. Λέω ότι νομίζω ότι πολύ λίγο του ενδιαφέρουν. Πολύ λίγο. Δεν ξέρω. Αυτό θα φανεί και στο γήπεδο φυσικά. Αλλά δεν νομίζω να παίζει ρόλο. Τώρα ο Ολιβέιρα θα τον είπα, ας πούμε, τον είπε ο Πασκαλάκης ότι έβγαλε ανακοίνωση κατά του ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω πάντως σε Ζάχο. Εγώ βλέπω πάντως σε Ζάχο. Για να τελειώσω. Ότι... Ναι, πες. Όχι, όχι. Εγώ λέω, ως ένα σημείο συμφωνώ ότι αυτός που είναι καλύτερος αγωνιστικά, μάλλον αυτός που είναι λιγότερο καλός αγωνιστικά, πάει στο, στο Λάου, όπως είπες. Βέβαια, επαναλαμβάνω, αυτό είναι ανακοίνωση ενός συνδέσμου και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την ΠΑΕ ούτε με την ομάδα, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, εγώ δεν είμαι μέλος Super 3, έτσι. Δεν είμαι ο τελευταίος που μπορώ να μιλήσω για την ανακοίνωση αυτή. Αυτό που μπορεί να μιλήσει κάποιος που είναι είτε μέλος, είτε κάποιος από τους, τους υψηλόβαθμους, ας πω τέλος πάντων, θεωρώ ότι μπορούσε να. Η οποιαδήποτε ανακοίνωση να είναι μετά το match, λέω εγώ, και φυσικά. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια και μπορούμε να πούμε αυτό που θέλουμε με διαφορετικές λέξεις. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για οπαδούς, έτσι. Και δεν θέλω ας πούμε, να πούμε τώρα ότι οι Αριανοί είναι, ας το πούμε με εισαγωγικά, τσοχλαναράδες και οι οπαδοί των άλλων ομάδων είναι αγγελούδια, έτσι. Για να μην, πάντου υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Έτσι, εξαιρέσεις, να μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Δεν γίνονται. Μην τρελαθούμε. Απλά βλέπουμε... Και είναι ολοφάνερο πλέον ότι ο Άρης έχει διαλέξει στρατόπεδο μέσα, στον, μέσα στο πρωτάθλημα για το με ποιον μεγάλο θα είναι από τους δύο. Δύο είναι μεγάλοι, ένας ο ΠΑΟΚ και ένας Ολυμπιακός. Από πού φαίνεται αυτό. Από πού φαίνεται αυτό. Τι είναι. Ας βγει από την Καστοριά. Δεν πάει να βγει να πούμε και από το Αργοστόλι, όποιος θέλει. Αγωνιστικά μικρινιά και οικονομικά. Αυτή τη στιγμή, αν κάνεις ένα γκάλωπ και ρωτήσεις 100 φιλάδες ποιες είναι οι δύο μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, θα σου πει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, αυτό θα σου πει. Οικονομικά έτσι πάντως, πιστεύω εγώ, μπορεί να είμαι λάθος. Καλά, όχι, την άποψή σου λέει. Οικονομικά πάντως, οικονομικά, αυτό δεν σημαίνει ότι αποτυπώνεται είτε στο χορτάρι είτε στην ομάδα με τα πόσα λεφτά που βάζει. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ είναι ο πιο δυνατός οικονομικά από όλους τους πρόεδρους της ΑΕΘ, εντάξει. Και από το Σαββίδι. Βέβαια. Μην το πεις αυτό. Φυσικά και από το Σαββίδι. Ο Μελισσανίδης δηλαδή είναι φυσικά. Πιο οικονομικά πιο δυνατός από το Σαββίδι. Φυσικά. Δεν το λέω εγώ. Αστεία λες. Εγώ λέω αστεία. Ναι, αστεία λες. Καλά, okay. Ξέρεις. Okay. Δηλαδή αυτό γελάνε και οι πέτρες. Εντάξει, κράτα το. Μιλάμε εγώ, για το νούμερο. Άκου λίγο. Ναι. Να σου πω κάποια πράγματα. Ναι. Μιλάμε για το νούμερο 51 επιχειρηματικά της Ρωσίας. 53, ναι. Το είχαμε δει μαζί. Και τι σχέση. Εντάξει. Τίποτα. Δεν έχει σχέση. Ψάξτε το να δει σχέση. Δεν το ψάχνω εγώ. Ψάξτε το να δει σχέση. Οκ. Λοιπόν, τώρα δεν μας νοιάζει μας αυτό. Τώρα. Καλά, όχι, δεν σου είπα. Σου λέω έτσι κι αλλιώς. Κοίτα, ναι. Το να έχεις ναι, και το πιο πλούσιο του πλανήτη και αυτό να μην αποτυπώνεται με ισορροή χρημάτων στην ομάδα δεν μου λέει κάτι. Μπορεί να είσαι το πιο πλούσιο. Ποιος είναι ο πιο πλούσιος, ξέρω εγώ, ο Bill Gates, αυτός ο Σαουδάραβας που θέλει τη Μάντσεστερ. Αν δεν μπαίνουν τα λεφτά στην ομάδα, είναι σαν να μην έχεις τίποτα. Πάει, εγώ δεν θυμάμαι άλλο ματς φέτος να πήγαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Super 3 του Άρη
να το πάρουν τους παίκτες. Είναι τοπικό ντέρμπι. Εντάξει. Δεν θυμάμαι ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με την ΑΕΚ, ούτε θα ξαναγίνει βέβαια αυτό το πράγμα. Τώρα που θα παίξει με την ΑΕΚ ο Άρης. Ξέρεις τι βγαίνουν και λένε οι Αριανοί. Άμα είμαστε στην Αθήνα θα ήταν ανάποδα, ρε εσύ. Ξέρεις τι βγαίνει και λένε. Δεν θα πηγαίναμε με τον ΠΑΟΚ, θα πηγαίναμε με την ΑΕΚ. Και φίλε, με τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω ότι συμβαίνει. Εντάξει, λογικό είναι. Εγώ λέω ότι συμβαίνει. Και μου δείχνεις ότι αντίπαλό σου, ο μεγάλος σου αντίπαλος που θέλεις. Όχι να διακριθείς εσύ. Ναι, θέλω να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θέλεις, ρε παιδί μου, να του κάνεις κακό. Να είναι μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Λογικό δεν είναι. Μπράβο. Και εσύ το είπες προηγουμένως και εγώ το ίδιο μπράβο. Θα έκανα. Μα, δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά ο τρόπος έκφρασης του καθενός μπορεί να είναι διαφορετικός. Αυτό είπα, η επιλογή σου του καθενός. Σου είπα, το είπα και στο και είπα, και το ξαναλέω άλλη μια φορά, είναι ολοφάνερο. Ότι ο Άρης έχει διαλέξει στρατόπεδο. Αυτό είναι δική σου. Έχει διαλέξει το κόκκινο στρατόπεδο αυτό του Πειραιά. Αυτό είναι δική σου άποψη. Κατά την άποψή μου, έτσι. Φωστά, μπορώ να το τεκμηριώσω, αν θέλεις. Όπως θέλεις. Υπήρχε ένας παίχτης το καλοκαίρι. Ναι. Δεν ξέρω πώς τον λένε. Ναι. Πρέπει να τον ήξερες. Γιατί ο Άρης πήρε 300.000 ευρώ. Ναι, και. Από τον Ολυμπιακό. Ωραία. Ο οποίος αυτός ποδοσφαιριστής. Τον έδωσε, ο οποίος αυτός ποδοσφαιριστής. Ναι. Δεν έπαιξε στον Άρη παραπάνω από 45 λεπτά. Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω λάθος. Στον Άρη, ναι. Στον Άρη καθόλου δεν έπαιξε. Σε μικρές ομάδες. Ταλέντο ήταν. Ναι, μπράβο. Ο Τσιγκόπουλος, Τσιγκλόπουλος. Πουλήθηκε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Πήρε δηλαδή ο Άρης τον Ολυμπιακό 300.000 ευρώ mm-hmm. για ένα παίκτη που εγώ δεν τον ξέρω. Ωραία. Και πιστεύω και ο Ζάχος δεν τον ήξερε. Εγώ ακουστά έτσι πολύ λίγο, ως καθόλου δεν ξέρω. Τις μικρές ομάδες τον πήρε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Τον έδωσε δανεικό χωρίς να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού καθόλου. Σε μια ομάδα, θα έπαιζε στον Ολυμπιακό, σε μια ομάδα τον έδωσε δανεικό. Σε μια ομάδα τον έδωσε δανεικό Μυτιλίνη, δεν ξέρω πού στο καλό, πού στην ευχή της Παναγίας είναι. Και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή λες ότι. Ένα αυτό. Ωραία. Δηλαδή εσύ ξέρεις τον Ολυμπιακό. Για να απαντάμε. Λες ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να δώσει χρήματα, ας πούμε, στον Άρη και έδωσε. Και το έκανε με αυτή τη μορφή, έτσι. Και γιατί να μην γινόταν καθόλου μεταγραφή, γιατί το έδινε κάτω από το τραπέζι. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Γιατί να εκτεθεί. Γιατί πρέπει να τα δικαιολογήσει τα χρήματα. Γιατί να πού να τα δικαιολογήσει. Μία μαύρη σακούλα και τα δίνει έτσι. Τα 22 εκατομμύρια. Τα μία μαύρη σακούλα και τα δίνει έτσι. Δεν είναι πλέον έτσι. Τα πάντα δικαιολογούνται. Πού να πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες. Πόθεν έσχες τι. Το πόθεν έσχες, φίλε. Έχεις πράξεις. Έχεις έσοδα. Έχεις έξοδα. Ο μεγαλομέτωχος του Άρη πρέπει να κάνει το πόθεν έσχες και επιχειρηματίες που υποτίθεται είναι. Δεν ξέρω τι πιο επιχειρηματίες. Φίλε, τώρα αυτά είναι θέμα. 300.000. Δεν μιλάμε για 50 εκατομμύρια ευρώ, για 300.000 μιλάμε. 300.000 μεταγραφή ο Άρης δεν έχει. Φέτος. Τι η καλύτερη σου μεταγραφή που έκανες. Συμβόλαιο δεν έχει ο Άρης 300.000. Η καλύτερη σου 350 ήταν του Μαυράη, τον έδιωξε ναι, βέβαια. Ναι. Άλλος. Ο Μπρούνο Γκάμα νομίζω είναι στα, κοντά στα 300, 285. Τώρα συγκρίνεις δηλαδή τον Μπρούνο Γκάμα με το 17χρονο που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Όχι ρε φίλε, λέω. Για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Ωραία. Ένα το κρατούμενο ωραία. Αυτό. Ένα δεύτερο. Έμεινε ο Σιώπης. Ναι. Ελεύθερος στον Ολυμπιακό. Όλο τυχαίο σου ήρθε στον Άρη. Έμεινε ελεύθερος, ήθελε να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Εγώ λέω τι έγινε. Ναι, τι να κάνουμε, ρε έτσι, φίλε. Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Τον αποδέσμευσε ο Ολυμπιακός στο Σιώπη και τον πήρε ο Άρης. Δηλαδή, τρίτον. Να απαντάμε ένα-ένα. Ναι. Δεν ήταν ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, είσαι πριν με εισαγοράκι διαχείριση. Εντάξει. Θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά. Είσαι με εισαγοράκι διαχείριση. Που παίρνατε εισιτήρια για να κάνουν και τα χρέη και έτσι. Δεν έχετε το χρήμα. Και τον αφήνει το Σιώπη ελεύθερο Ολυμπιακός. Δεν θα διαφερόταν ο ΠΑΟΚ. Αν ήταν καλός ποδοσφαιριστής και δεν ήταν είναι καλός, αρέσει. Και ήταν μέσα στα πλάνα του. Αυτό λέω. Φυσικά. Αυτό άρα αλλά, γιατί κράζεις τον Άρη. Αλλά. Γιατί τον Άρη τον κράζεις. Άλλο να πάρω ρε πήρε ένα παίκτη. Και άλλο να πάρω, να πάρω 300 χιλιάρικα, να πάρω ένα παίκτη. Να πάρω και όλο τυχαίο. Να ολοκληρώσω. Ναι. Να πάρω όλο τυχαίο και το Φετβατζίδη. Που όπως μόλις έμεινε ελεύθερος τον πήρε ο Άρης. Τι να κάνουμε ρε φίλε, έχουμε ανάγκες. Τον Φετβατζίδη τον πήρε τραυματίσει και ο Μπρούνο Γκάμα. Εκτός αν βάλαμε κάποιον της Λαμίας να τραυματίσει τον Μπρούνο Γκάμα για να πληρώσουμε και λεφτά για να πάρουμε τον Φετβατζίδη και να εκτεθούμε κι άλλο. Πες μου άλλη χρονιά που ο Άρης ήταν ελεύθερος παίκτης του Ολυμπιακού. Άρα λέω, για να σου ρωτάω κάτι. Πες μου άλλη χρονιά που ο Άρης ήταν. Άρα δεν κράζουμε τον Άρη γιατί παίρνει τους ελεύθερους του Ολυμπιακού, τον κράζουμε γιατί είναι φτωχός. Διότι αν είχε την οικονομική. Να ολοκληρώσω. Αν είχε την οικονομική δυνατότητα του ΠΑΟΚ του Σαββίδη, φυσικά δεν θα έπαιρνε το Σιώπη, θα κοιτούσε έναν πάρα πολύ καλύτερο. Έναν ξένο. Άρα τι κράζουμε, ότι δεν έχει χρήματα να πάρει καλύτερο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ωραία. Δεν έχουμε. Να σε πάω κι εγώ την πέρα, όχθη. Είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ωραία. Και βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ δίνει ένα παίκτη που δεν τον ξέρει κανείς και παίρνει 300 από τον Γαύρο. Μένει ελεύθερος ένας ποδοσφαιριστής από τον Γαύρο, ωραία. Τον παίρνω όλο στοιχεία εγώ. Μένει κι άλλος ελεύθερος, τον παίρνω όλο στοιχεία εγώ. Δηλαδή, όποιον αφήνει ελεύθερο Ολυμπιακός, έρχεται στον ΠΑΟΚ. Τι θα έλεγες. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θα έλεγες. Και πρόσεξε λίγο. Ωραία. Και πες ότι θα ο πρόεδρός μου έχει δηλώσει ότι είναι και Ολυμπιακός. Ωραία. Του και ΠΑΟΚ. Εγώ θα σου πω να σου θυμίσω. Εσύ, στάσου.
Ναι. Α, μην με θυμίζει. Απάντησε και μετά θύμισε μου. Ναι. Τι θα έλεγε εσύ. Τι θα έλεγα. Τι θα έλεγε, δε φίλε. Ωραία, θα σου έλεγα το ίδιο. Το ίδιο που θα σου πω τώρα. Γιατί το φαίνεσαι. Το... Γιατί σου φαίνεται παράξενο. Σου απάντησα. Δηλαδή, στάσου, ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή ο Άρης. Ο Άρης σε πιανού αυτή πήγε. Σου λέω. Δεν υπήρχε καλύτερο από το Φερφατζίδη ελεύθερο στη θέση σου αυτή τη στιγμή. Ποιο υπήρχε. Πες μου να πάρουμε. Αν είχαμε. Άκουσε. Αν είχαμε δύο. Δεν καταλαβαίνω, σου λέω. Αν είχαμε. Κάνει το χάζο. Δεν κάνω το χάζο. Αν είχαμε δύο επιλογέ στην ίδια θέση. Φερφατζίδη. Και Τάσο Τρέγια, ναι. Και παίρναμε το Φετβατζίδι, μπορούσε να μου το πει. Δεν υπήρχε άλλο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν έχουμε λεφτά για καλύτερο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Το Φετβατζίδι θα πάρουμε. Φετβατζίδι, ξέρει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Άντε πάλι το ίδιο. Πόσο έχει στον Ολυμπιακό. Εσύ πες, ξέρεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τον άφησε ελεύθερο για 6 μήνες, για 3 μήνες τον πήρε ο Άρης. Ναι. Πόσο θα πάρει τον Άρη για 3 μήνες. 100 χιλιάρικα, 150 το πολύ. Δεν είχε στον Ολυμπιακό κανένα 800 άρι. Δεν ξέρω, 500. Δηλαδή 600. Η φιλοδοξία του παίκτη ποια ήταν με το που θα μείνει ελεύθερο. Δεν είχε καλύτερη πρόταση προφανώς ο Φετβατζής. Α, δεν είχε καλύτερη πρόταση ο Φετβατζής. Δηλαδή ο Φετβατζής είχε καλύτερη πρόταση και έμεινε στον Άρη, λες. Αυτό λες. Εγώ είδαμε πήγε, το... Έφυγε ο Φετβατζίδης στα καλά του χρόνια, πήγε στην Κίνα για να πάρει λεφτά και είχε καλύτερη πρόταση και έμεινε στον Άρη. Δεν είναι λογικό αυτό τώρα που λες. Τα δεδομένα. Ωραία. Και όλη η εικόνα δείχνει ωραία. Ότι ο Άρης επέλεξε στρατόπεδο. Ωραία. Και εγώ λέω, εφόσον ο Άρης επέλεξε στρατόπεδο. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Ωραία. Κατά την άποψή σου. Και εγώ θα θυμίσω τότε την. Τον κύριο που συνήγαπε και την άλλη φορά, τον Μελισσά, πώς το λέγαν, που δεν πουλήθηκε 300 χιλιάρικα, 2 εκατομμύρια και ευρώ, συν μια χορηγία στον Ποπό, έτσι. Και θυμάμαι μετά το σλάλομ του Καραγκούνη στην Τούμπα στο 0-1. Δεν μας τα λες αυτά όμως, ότι σε βολεύει τα λες. Εγώ τι να υποθέσω τώρα, κύριε Τρέγια μας, για εκείνο το μάτς, για πες μας. Δικαίωμά σου είναι, φίλε, να υποθέσεις ό,τι θέλεις. Ωραία. Έτσι. Αν έχεις όμως αποδείξεις ότι ήταν επιλήψιμο... Εσύ ποιες αποδείξεις έχεις. Εγώ δεν είπα για κανένα μάτς. Εσύ εγώ, ποιες αποδείξεις. Εγώ μιλάω... Εσύ ποιες αποδείξεις έχεις για τον Ολυμπιακό που λες. Εγώ μιλάω με το τι υφίσταται. Ωραία. Και εγώ μιλάω για την τελευταία... Αν πιστεύεις κι εσύ και οι φίλοι συνοπαδοί ή οι φίλοι ακροατές... Όχι. Ότι δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία ανέφερα, μπορούμε να τα συζητήσουμε όταν ανοίξουν οι γραμμές. Όχι, έτσι. Εφόσον μου παρουσιάζεις έτσι και το φέρνεις άλλο αυτό, το ένα, σαν ένδειξη απόδειξη, εγώ λέω. Το ένασμα για να γίνει αυτή η κουβέντα μας ήταν το ότι είπα ότι ο Άρης επέλεξε στρατόπεδο από τους δύο μεγάλους. Ναι, αλλά φαίνεται σαν απόδειξη, σαν υποτίθεται απόδειξη αυτά τα πράγματα. Μα τι να πω, αφού αυτό έγινε. Και εγώ φαίνω. Σε ρωτάω, αν ήταν τον Πάκου, ωραία, τι θα έλεγες. Ωραία, και εγώ να πω, εφόσον μου το θέτεις έτσι. Εφόσον μου το θέτεις έτσι, ως ένα. Ανοιχτές οι γραμμές. Γραμμές ανοιχτές. Όχι. Δικαιούσε να το λες. Εφόσον όμως εσύ δικαιούσε να το λες, πες μου τι να πω εγώ που τελευταία μέρα των μεταγραφών, ήταν τελευταία μέρα των μεταγραφών. Χωρίς να είχε ενδιαφερθεί κανένας για ποτέ για αυτούς τους δύο παίκτες, σου πήρε ο Παναθηναϊκός τον Μελισσά Μελισσοκόμο, όχι τον Γιώργο τον Μπανάρετου, τον άλλον, τον Μελισσά, που δεν έπαιξε ποτέ στον Παναθηναϊκό, αφού μου το φαίνεις τέτοιο, ποτέ, δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα, πήγε μετά σε κάτι Β' Γ' Δ' Εθνικές. Έπαιξε, ναι, έπαιξε, και τον Οικοδόμο τον πήρε με 4 εκατομμύρια και 2 τον άλλον. Ο Οικοδόμος δηλαδή έκανε άσχημη επιλογή. Δες την πορεία του Οικοδόμου που ήταν, την πορεία. Και δες πόσα λεφτά πήρε. Λέω ότι την πορεία μπορεί να μετά να γινόταν ο Μέση. Λέω εκείνη τη στιγμή ήταν. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός βγήκε ζημιωμένος από το χρόνο. Δεν λέω αυτό. Ήταν τελευταία μέρα των μεταγραφών. Το ζητούσε κανένας τον Οικοδόμο εκείνη τη χρονιά στον ΠΑΟ και δεν το θυμάμαι. Δεν το ζητούσε κανένας. Καλά, τώρα τι να. Εντάξει. Okay. Είχε μείνει ελεύθερος από τον ΠΑΟ και ο Οικοδόμος. Όχι, αυτό λέω. Είχε προσφορές ο ΠΑΟ και άλλες. Είχε και άλλες προσφορές. Τελευταία μέρα των μεταγραφών. 4 εκατομμύρια ο ένας και δύο άλλος. Okay. Εξωφρενικά ποσά, έτσι. Επειδή μας και πολλά χρόνια πίσω, εγώ λέω γιατί τι γίνεται φέτος. Γιατί χρονιά με τη χρονιά... Δεν μου είπες ότι τότε ήσουν στο άρμα, διάλεξες τον Παναθηναϊκό. Χρονιά με τη χρονιά, παίζουν οι αντιδράσεις των ομάδων για το τι γίνεται. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ εδώ και μία ξαετία επί εποχή Ιβάν Σαββίδη, δόξα τω Θεώ, πληρώνει τους πάντες και τα πάντα. Αυτό λέμε, το ίδιο. Δεν, τώρα, έχει, τώρα δεν το ίδιο. Έχει ανάγκη κανένα. Ωραία, τότε είχε ανάγκη όμως. Έχει χτίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν διαφωνούμε. Η οποία χωρίς να έχει δορυφόρους, χωρίς να έχει διαιτησίες, χωρίς να έχει εξωαγωνιστικές αβάντες, όμορφα ωραία, κατά μεγάλο ποσοστό το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα το κατέξα. Κατακτά το πρωτάθλημα 2018-2019, πανάξια, αρσενικά και επαναλαμβάνω, είναι. Το πιο το αρσενικό, αντρικό, γνήσιο πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει ποτέ ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε στους φίλους. Και για κάποιους φίλους που θυμήθηκαν τις πρέσπες, ενώ στα συλλαλητήρια όταν
έγιναν για τη Μακεδονία ήταν απόν, πιστεύω αυτοί οι κύριοι. Τους εύχομαι. Οργιανή ήταν. Τους εύχομαι, τους εύχομαι. Εδώ λάθος. Τους εύχομαι να μπορέσουν να κατακτήσουν κι αυτοί ένα πρωτάθλημα Ταγκανίκας. Ναι, της λίμνης Ταγκανίκας. Στα συλλαλητήρια ήταν και Αργιανή. Της λίμνης Ταγκανίκας. Πάλι δεν με κατάλαβες. Ναι. Πάλι δεν με κατάλαβες. Ο επίσημο για τον επίσημο. Είσαι σήμερα. Μια χαρά είμαι. Γιατί μου δεν κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Ίσα-ίσα φορμέ είμαι, με φόρμα είμαι. Πάμε στους φίλους. Φόρμα δεν φοράω. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Ζάχο, γεια σου. Ο Τάσος. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Ζάχο. Γεια σου φίλε μου. Ναι, ο Τάσος είμαι. Κατάλαβα. Τώρα πλέον την γνωρίζω τη φωνή σου. Άντε ρε, ο Τάσος είμαι και ο Βαγγέλης είμαι. Πάμε. Πάμε. Ο Τάσος από το Ρέθινο, λοιπόν. Από χθες προσπαθώ να βγάλω γραμμή για αυτό που είπε ο Τάσος για τον Γλυκόπουλο. Μιλάμε τώρα, μου στέλνανε φίλοι. Mm-hmm. Έχω κάνει ρεπορτάζ ολόκληρο για αυτό τον Γλυκόπουλο. Αυτός ήταν στη... Στον Αιγινιακό ήταν, άιντε, και πήγε στη Σαντορίνη μετά. Όχι, ήταν στους πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε. Ναι, βρε. Έφυγε, τον πήρε ο Άρης. Ο Άρης τον πούλησε στον Ολυμπιακό 300 χιλιάρικα. Ο Ολυμπιακός τον ξανάδωσε τον Άρη. Ο Άρης τον ξαναπήρε. Τον έδωσε 300 χιλιάρικα και τον ξανάστηλε ο Ολυμπιακός. Έχω εδώ, έχω κάνει ρεπορτάζ ολόκληρο από χθες, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Mm-hmm. Τον έστειλε στον Αιγινιακό και από τον Αιγινιακό πήγε στον Σαντορίνη και τώρα δουλεύει και σερβιτόρος νομίζω. Δεν ξέρω. Πιθανό, αφού ξεκίνησε να μαθαίνει η μπάλα στον ΠΑΟΚ, πιο πιθανό σερβιτόρος να κατέληξε. Αυτό είναι για να αποδειχτεί ότι είστε τώρα τσάτσι του Ολυμπιακού. Δηλαδή τι κάνει ο νιάς στα κερά. Είστε ρε φίλε. Ωραία, ωραία. Τάσο, είμαστε τσάτσι του Ολυμπιακού. Άρα εκείνη τη χρονιά ήσασταν τζάτζ του Παναθηναϊκού, έτσι. Και πέρασε και με ένα ωραίο σλάλον πέρασε ο Καραγκούνης που άνοιξε ο Γκαρσία και ο Ήβης στο διάδρομο, έτσι. Εγώ δεν είπα τίποτα, δεν πήρα λεφτά κάτω τραπέζα. Εγώ πούλησα παίκτες με μεταγραφή κανονική και πήρα χρήμα. Τίποτα άλλο. Και εγώ πούλησα παίκτες. Και λεφτά. Εγώ λεφτά δεν πήρα, τώρα μεταγραφή δεν λες ότι έκανα. Συγγνώμη ρε φίλε, ένα λεπτό. Τώρα δεν είπες ότι έκανα μεταγραφή. Τι είχε λεφτά κάτω από το τραπέζι. Στο ξαναστείλανε πίσω. Μόνο από πού το είδες αυτό, ρε φίλε. Πού το είδες αυτό. Όπως είπε και ο Τάσος, έχεις πάρει τα τελευταία 10 χρόνια. Ωραία, φίλε. Τι παίχτες έχεις πάρει από τον Ολυμπιακό. Είπαμε τα γυαλιά να είναι, αλλά όχι τόσο, ρε φίλε. Δεν τα λεπτά. Είπε ο Τάσος τα τελευταία 10 χρόνια τι έχεις πάρει από τον Ολυμπιακό. Είσαι Ολυμπιακός βου. Εντάξει, η άποψή σου είναι. Λοιπόν, ναι, Παναθηναϊκός βου δεν ήσουν εσύ ποτέ. Δεύτερο, την Κυριακή θέλω οι παίχτες μου να βάζουν γκολ, να παίρνουν την μπάλα και να την πηγαίνουν αυτή στη σέντρα και να μην σταματάνε. Είναι μάγκες, ας το κάνουν. Να μπουν μέσα όπως μπήκαν στο μάτς με τον Ολυμπιακό, να τρώνε σίδερα, να μην μείνει τίποτα όρθιο εκεί μέσα. Έτσι. Να δαγκώνουν λαρίγκια. Λογικό. Και τρίτον, για να κλείσω κιόλας, στο θέμα τώρα που είπες ότι έχει πιο πολλά λεφτά ο Σαββίδης, ο Μελισανίδης από το Σαββίδη, ναι. Εντάξει, καμία σχέση, ο ένας είναι στο Forbes, έγραφε ότι είναι, που okay. Δεν με νοιάζει κιόλας, απλά για να λέμε για τους τύπους, έτσι, για τα νούμερα, ναι. Ο ένας ήταν στο Forbes και έλεγε ότι είναι μέσα στις 50-55 θέσεις, όχι μόνο στη Ρωσία και μέσα στο παγκόσμιο στερέωμα, ο άλλος ήδη είναι... Ο Ιβάνης στο 55 στο Forbes, μάλλον, ναι. Μάλλον έχεις παρεστήσει φίλε. Ξέρω, είναι νούμερο 55 ο Ιβάν στο Forbes. Φίλε, εκεί συγγνώμη που θα σου το πω. Εκεί στα Ζωνιανά πρέπει να σε έχει χτυπήσει λίγο ο καπνός και να έχει έρθει, να έχει έρθει λίγο προς τα εκεί. Όχι ρε φίλε, 55 είναι ο Σαββίδης στο παγκόσμιο. Όχι ρε φίλε. 53 είναι στη Ρωσία. 53 είναι στη Ρωσία και είναι 55 παγκόσμιο ρε φίλε. Δηλαδή δύο υπάρχουν. Είπα, μπορεί να είναι μέσα 50, μπορεί να είναι και μέσα 100. Πάντως δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, καλά. Αφού κάνεις ρεπορτάζ, κάντο λίγο καλύτερα. Άκουσε και λιγότερα να έχει. Ο Μάγκας όμως τα χώνει. Αυτό έχεις δίκιο. Αυτό έχεις δίκιο. Αυτό έχεις δίκιο, μα το είπα. Δεν μπήκαμε σε κανένα άρθρο σαν τη ΝΑΕΧ 2014. Αυτό έχεις δίκιο, και σαν τον Άρη που δεν έχει αφήσει ούτε παγωμένα άρθρο, 15 χρόνια δεν ήταν τα δικά μου. Τα δικά μου 15 άρθρο, χρόνια παγωμένα στη Σιβηρία δεν ήταν φίλε. Εμένα μου ζητούσανε. Για να εκδώσω εισιτήρια ο Φωτιάδης ο Παοξής μου ζητούσε χρήματα. Δεν ήταν παγωμένα στην κατάψυξη. Ο Φωτιάδης ο Παοξής, ο Υπουργός Οικονομικών, μου ζητούσε χρήματα. Έτσι. Δεν έχει μπει, ο Παοξής δεν έχει μπει σε κανένα άρθρο. Ναι, καλά, ναι. Ας ήταν παγωμένα και εμένα μην μου τα ζητάει κανένας, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν γνωρίζω. Ούτε σε άρθρα 44, ούτε σε άρθρα 63. Ναι, ρε φίλε, παγωμένα ήταν, για ποιο λόγο να μπει σε άρθρο. Παγωμένα, ξεπαγωμένα. Τι παγωμένα, ξεπαγωμένα. Και εμένα να είναι παγωμένα, μέχρι να έρθει κάποιος να τα πληρώσει. Φοβερή λογική. Τα ανθρώπους δεν ρίξαμε, τα πλήρωσε φίλε. Ναι. Άμα ήσουν αμάγκας,
Πάγωσε τα και εσύ για 10 χρόνια. Α, ωραία λογική. Φοβερή. Φοβερή λογική. Μπράβο. Άρα δηλαδή. Συγχαρητήρια. Εγώ δεν πήγα σε άρμα, αλλά αν είσαι μάγκας, πάγωσέ τα. Φοβερή λογική. Φοβερότατη. Να σε καλά. 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 Βέβαια από την αντιπέρα μεριά ένα δίκιο το δίνω κοντά σου, ξέρεις γιατί. Ας το δίνεις. Γιατί το δεις άδικο. Όχι, όχι. Γιατί στην τελική. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το πρωτογενές χρέος του. Το πρωτογενές, έτσι. Δεν μιλάω για τόκους που σε αυξήσει και τα λοιπά. Έτσι, τα πλήρωσε. Ναι, δεν σε έγινε σε κανένα άλλο. Σε διαφορετική. Τα έδωσε, ρε Ζάχου. Έδωσε εδώ 11 εκατομμύρια. 15 χρόνια παγωμένα ήταν, φίλε όμως. Μπράβο. Ναι, ναι, αλλά αν υπήρχε αυτά... κράτος έπρεπε να πέσει. Αν αλλά... υπήρχε κράτος, δεν έπρεπε, έπρεπε να υπήρχαν και οι νόμοι με άρθρα 44. Το άρθρο 44... Για να χάσουν τα χρήματά τους το οι εργαζόμενοι. Το άρθρο 44 δεν έγινε για τον Άρη όμως, έτσι. Έτσι. Μαζί σου. Εσύ για να πληρώσει. Η διαφορά ξέρει ποια είναι όμως. Ότι εσύ μπήκε σε μαγιά σου, ρε. Έκανε μαγιά και μπήκε σε ένα άρθρο νόμιμα, λέω εγώ. Αφού δεν έγινε για τον Άρη. Υπήρχε άρθρο από το κράτος. Ναι, εσύ όμως σώθηκες πολύ πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Γιατί όταν κατακρίνεις ότι 15 χρόνια τα είχα παγωμένα, δύο φορές μπήκες σε αυτό το άρθρο. Οπότε δεν μπορείς να μιλάς για 15 μπάσκετ, για 10 χρόνια παγωμένα χρέη τα οποία. Είχες... Να ολοκληρώσω. Ναι. Τα οποία πληρώθηκαν κιόλας στο τέλος το πρωτογενές χρέος. Όχι τα ταβατζιλίκια που ήθελα να πάρω. Και πείτε μου μία άλλη ομάδα. Με νόμο φωτογραφικό, έτσι. Με νόμο φωτογραφικό. Τι φωτογραφικό. Ο νόμος για τον ΠΑΟΚ. Για ποιον είναι, για τον Άρη. Φίλε, ο νόμος δεν εσύ αν είσαι ο κράτος δεν θα έδρες να πάρεις 11 εκατομμύρια από το πουθενά που δεν τα έδρες ποτέ. Εγώ δεν λέω, έγινε για τον ΠΑΟΚ ο νόμος και για κάποιες 2-3 ακόμη ομάδες. Τι άντε πάλι. Για τον Άρη έγινε ο νόμος. Φίλε, ο νόμος για τον Άρη που είπες υπήρχε από το 90. Και τι θέλεις δηλαδή, το κράτος να μην πάρει λεφτά. Ναι, σου λέω ότι δεν ήταν παλιός ο νόμος όπως ήταν με τον Άρη. Έγινε ο νόμος. Γιατί δεν πήγαν άλλες ομάδες. Να... Προφανώς δεν πληρώσαν να πληρώσουν. Όπως και εσύ προσπάθησες να μπεις στο 44 και δεν μπορούσες, διότι δεν μπορούσες να κάνεις το ποσοστό το 66% που χρειαζόταν για να μπεις. Επί της ουσίας. Οι πιστωτές υπάρχει, δεν το επί της ουσίας, για να το ολοκληρώνουμε, υπάρχει μια ομάδα η οποία είχε παγωμένα χρέη πραγματικά. Τελειωτικά και τελευταία βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είπε: Κύριε, σαν κράτος που είστε, εγώ σας δίνω το πρωτογενές χρέος, πάρτε τα, γιατί δεν θα παίρνατε φράγκο. Δεν θα παίρνετε μία. Όχι, δεν θα παίρνετε, σε περίοδο οικονομικής κρίσης στην πτωχευμένη Ελλάδα. Και από την αντιπέρα όχι υπάρχει μία ομάδα η οποία σώθηκε μέσω του άρθρου 44 και, και συνέχιζε να υπάρχει και δεν πλήρωσε ποτέ αυτά που χρωστούσε. Όχι, όχι, όχι. Δεν πλήρωσε ποτέ αυτά που χρωστούσε. Καλά. Δεν πάρτε το πρωτογενές ή πάρτε το πρωτογενές ή ρίχνω την ομάδα. Αυτό έλεγε. Αυτό έλεγε, έτσι εξεβίαζε. Όχι πάρτε το πρωτογενές. Πάμε ή πάρτε την πρωτογενές ή αλλιώς ρίχνω τον ΠΑΟΚ γάμα εθνική. Έτσι έλεγε ο κύριος Σαββίδης. Έτσι εκβίαζε. Πάμε στη γραμμή. Εντάξει, να μην τα ξεχνάμε. Πάμε στη γραμμή. Γάμα εθνική τώρα. Έτσι έλεγε, δεν τα έλεγα εγώ. Αυτό τα έλεγε. Τη Ρετσινιά, οι δύο κίτρινοι. Αυτό τα έλεγε, δεν τα έλεγα εγώ. Οι δύο κίτρινοι της χώρας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα έχουν τη Ρετσινιά της γάμα εθνική. Ο ΠΑΟΚ δεν την έγινε, φίλε. Έτσι εξεβίαζε. Τι να κάνουμε. Δεν εξεβίαζε τίποτα. Δεν έλεγε. Πάρτε το πρωτογενές. Δεν εξεβίαζε τίποτα. Αλλιώς πάω γάμα και δεν σας δίνω φράγκο. Και τι φοβήθηκε το κράτος, μην πάει ο πάω γάμα. Δεν σου πω. Γιατί. Ρώτα το κράτος. Εμένα το λες. Ο πράσινος πρωθυπουργός. Δεν ξέρω. Ρώτα το κράτος. Πώς το λες το πάντα ξέρεις. Ρώτα το κράτος. Τι να ρωτήσω, ρε φίλε. Όποια ομάδα μου το έλεγε αυτά θα την έριχνα. Το κράτος κοίταξε. Και ο Άρης Ράτα θα την έριχνα. Όποιος μου το έλεγε. Να έπεφτε από την πρώτη στιγμή αυτός που χρωστούσε πρώτος από όλους στο λιμάνι, το Πειραιά. Αυτός που χρωστούσε να έπεφτε πρώτα από όλους αυτούς αυτό. Και μετά να πέφτανε όλοι οι υπόλοιποι. Σωστό αυτό. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Όλοι έπρεπε να πέφτουν. Αλλά όλοι βρήκαν ένα τέχνασμα, ένα άρθρο, ένα αλλαγή αφημί και τα λοιπά. Όποιος χρωστά έπρεπε να αλλαγή αφημί και τα λοιπά. Σώθηκε οικονομικά μέσω άρθρου, μέσω αλλαγή αφημί και τα λοιπά. Μέσω αλλαγή αφημί και τα λοιπά. Ενώ ο ΠΑΟΚ πλήρωσε. Αυτή είναι η διαφορά. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα τα αλλάξουμε γι' αυτό. Πάμε. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, γεια σου. Χαίρετε, Γιώργος Πάω, Ολλανδία. Γεια σου, γίνεται. Γεια σου, Γιώργο. Δεν που λέτε στο Πορκίτο, δεν σας φτάνουν οι ώρες που τα λέτε μεταξύ σας. Αφήστε δεν πήγαμε, το δεν έχουμε πάει εκεί. Δεν πήγαμε ακόμα στο Πορκίτο. Άμα πάμε, Ρουλίν, Ρουλίν, να σε ενημερώσω ότι ο καταψύκτης των νεκρών του ΠΑΟΚ είναι σε άριστη κατάσταση και διεγείνει στο μουσείο του ΠΑΟΚ. Μπορείτε να το επισκεφτείτε. Αυτό είναι δωρεάν είσοδο. Είναι δωρεάν είσοδο. Εσκιμό είναι, εσκιμό. Ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και μπορούμε να σας το δανείσουμε και όλα αν το χρειαστείτε. Κάποτε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, τώρα λες, πάμε παρακάτω. Μπορεί, με τον άλλο πάμε παρακάτω. Όσον αφορά για την ανακοίνωση έκτρωμα του Super 3, εμένα αυτό που με ικανοποιεί είναι η σιωπή από την αντίπερα όχθη. Και εμένα αυτό μου δείχνει σήματα και συμπεριφορές που αρχίζουν, ας πούμε, και δείχνουν και εμπιστοσύνη στην ομάδα.
και που αρμόζουν σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύλλογο. Διακρίνω από τη δικιά μου πλευρά, επειδή εντάξει εσύ δεν είσαι στις συνδέσμους, αλλά είσαι στον Άρη και ο Σούπερ 3 υποτίθεται ότι είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος. Ναι, ότι είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος του Άρη. Διακρίνω λοιπόν με αυτό το στατιστικό δείγμα, όχι ότι εκπροσωπεί όλο το λαό του Άρη, με αυτό το στατιστικό δείγμα έναν απίστευτο εκνευρισμό και μία απόγνωση στο να πούμε ό,τι πούμε όσο υπάρχει χρόνος μέχρι την Κυριακή. Να βγάλουμε όλοι μας την κόχλα και την κακία όσο υπάρχει χρόνος μέχρι την Κυριακή. Να κάνουμε την καζούρα μας προκαταβολικά όσο υπάρχει χρόνος μέχρι την Κυριακή. Αυτό εγώ διακρίνω, καθένας κάνει τις κρίσεις του, αυτό κρίνω εγώ. Προσωπικά κάποτε εκνευριζόμουνα, επειδή άκουσα 2-3 πράγματα δεξιά-αριστερά, έψαξα να τη βρω να τη διαβάσω, ξεκίνησα να διαβάζω, δεν έφτασα ούτε μέχρι τη μέση, κατάλαβα ότι είναι ένα κόπι, δηλαδή είτε διαβάσω την περσινή ανακοίνωση του Super 3 πριν το Άρης ΠΑΟΚ, είτε διαβάσω την προπερσινή πριν 5 χρόνια πριν το ΠΑΟΚ Άρης, το Άρης ΠΑΟΚ και τα λοιπά, είναι η ίδια ιστορία, ξεκινάει από το πανό του 80, όχι του Καράμπελα στο Γεωργιάδη, όχι το, ξέρω εγώ, η Χούντα των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης του ΠΑΟΚ, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το ίδιο βιβλίο ξαναβγαίνει στην αγορά κάθε φορά, η ίδια ανακοίνωση. Οπότε δεν χρειάζεται να διαβάσουμε, μπορούν τα παιδιά του Super 3 να μην κουράζονται κάθε φορά, να παίρνουν την ανακοίνωση που κάνουν πριν από κάθε ΠΑΟΚ Άρης, να αλλάζουν από πάνω την ημερομηνία, γιατί είναι το ίδιο και ταυτό. Λοιπόν, τέλος με αυτό, οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος όσον αφορά την αντίδραση των δικών μας συνδέσμων, οι οποίοι δεν είναι μια σιωπή που την κάνουν επίτηδες, αλλά είναι μια έτσι απαξίωση είναι, φίλε. Απαξίωση. Και να σου πω κάτι, Γιώργη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στην οποιαδήποτε πρόκληση, γιατί ήρθε και πρόκληση από τη μεριά του Ολυμπιακού, από άλλες ομάδες κτλ. Απαντά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με τριάρες, με τριάρες, με τα τρίποντα, με 19 νίκες στα 21 παιχνίδια. Όχι, δεν αρέσει και τετάρες. Με αρέσει που απλώς με την πορεία του γενικώς το τι αποδεικνύει. Με την πορεία του γενικά σαν οργανισμός ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Μέτια, οργάνωση, ακαδημίες, τα πάντα. Αυτό με ικανοποιεί εμένα. Και να τελειώσω με το εξής, για να δείτε το πόσο απεγνωσμένοι είναι εκεί στο Super 3. Καταλήγουν με το καινούριο κεφάλαιο στο βιβλίο, υπάρχει ένα καινούριο κεφάλαιο, το πρωτάθλημα, το περίφημο πρωτάθλημα των Πρεσπών. Με τη μόνη διαφορά ότι ακόμα και με αυτή την προπαγάνδα τους, τον εαυτό τους υπονομεύουν πάλι. Γιατί παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς, αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι έτσι είναι ρε παιδί μου, ας πάρουμε ας πούμε αυτή την προοπτική, ότι αυτό το πράγμα έχουν δίκιο που λένε. Εμέσως πλην σαφώς παραδέχονται ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με προοδικό διάταγμα δεν διάλεξε τον Άρη για να δώσει το πρωτάθλημα των Πρεσπών, αλλά διάλεξε τον ΠΑΟΚ για να δώσει το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Οπότε παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι η κυβέρνηση της Ελλάδος παραδέχεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο μεγάλο μέγεθος από τον Άρη. Καλά, αυτό έπρεπε δηλαδή να το πει η κυβέρνηση της Ελλάδος. Ναι, όχι. Το δεύτερο μεν, ναι. Όταν λέμε αυτό το πράγμα, λένε ναι, αλλά εδώ υπάρχει ο Σαββίδη. Σε ποιον θα κάνει τα χατήρια, στο Σαββίδη ή στον Πατρόνιο? Καταρχήν, ξέρεις τι κάνεις τώρα. Μπαίνεις στη λακκούβα, αδερφέ. Μισό λεπτό τώρα για να με καταλάβεις τι θέλω να πω στο τέλος. Ολοκλήρωσε όμως, γιατί έχει πολλές γραμμές. Ναι, αλλά στο πιο κρίσιμο σημείο πάντα μου λες ολοκλήρωσε, ρε Τάσο. Λοιπόν, παραδέχονται μέσα πλην σαφώς, ακόμα και σε αυτό που λένε για τον Καρυπίδη και τον Σαββίδη, ότι η απάντηση είναι ότι το πρωτάθλημα αυτό το περίφημο των Πρεσπών δεν απευθύνεται κατά τη δική τους λογική σε επιχειρηματίες, αλλά στο λαό, σε ψηφοφόρους. Οπότε παραδέχονται και για δεύτερη φορά ότι η κυβέρνηση βάσει της δικής της λογικής κοιτάζει ότι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι πολύ περισσότερος από του Άρη, άρα πρέπει να δώσουμε το πρωτάθλημα των Πρεσπών σε αυτούς. Με λίγα λόγια, ακόμα και μέσα από την προπαγάνδα τους, εμέσως κλείσαβος παραδέχονται ότι είναι μικρότερο μέγεθος από το ΠΑΟΚ. Να σε καλά, ρε Γιώργη. Λοιπόν, να σε καλά. Καλό βράδυ. Να σε καλά, αλλά πρέπει να πάρουμε και τις υπόλοιπες γραμμές. Γίνεται ένας χαμούλης πάλι. Πόσες γραμμές έχουμε, έτσι. Δύο. Ωραία, πάρε αυτές τις δύο, Γιάννη, και να κάνουμε το διάλειμμα. Και μετά ξαναπαίρνουν οι φίλοι. 23-10,
2-87-888. 69-45-287-382 τελευταίο. Και οι ντροπαλούλιδες και όσοι μας κρυφακούτε, FM κοινό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Γεια σου, ο Νίκος είναι. Παιδιά, υπήρχε κανένα πανό στο Χαριλάου να μας τονίσει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική? Υπήρχε. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Άρα υπήρχε και στην Τούμπα. Στη Θήρα 2. Άρα, ναι. μεταξύ οπαδών, αλληλεγγύη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όλες οι ομάδες που δημιούργησαν χρέη θα μπορούσαν να παγώσουν τα χρήματά τους αν κάνανε μια συμφωνία με το κράτος ότι από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε καινούργια χρέη. Τα χρέη κάθε χρονιάς και τα έξοδα κάθε χρονιάς θα πληρώνονται και λίγα-λίγα ότι μπορούμε να δώσουμε από τα παλιά. Αυτό είναι μια μαγκιά η οποία έκανε ο ΠΑΟΚ και κέρδισε πάρα πολύ χρόνο. Πράγμα που δεν κάνανε οι άλλες ομάδες, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, γιατί κάνανε μεταγραφές, ξόδευαν πακοτολό χρημάτων και κάθε χρόνο μπαίνανε μέσα. Σωστό. Βέβαια εμείς στην κρίσιμη στιγμή, όταν είδε ότι η διοίκηση αγορά και αποτυχάνει την τελευταία χρονιά, ξεπουλήθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές για να μην χαθεί αυτό που είχαν κερδίσει από την ελληνική πολιτεία. Ξεπουλήθηκαν ο Βιερίνια, ο Κοντρέρας. Ο Κοντρέρας, αυτό θέλω να πω. Ξεπουλήθηκαν αυτοί, ξεχρεώσαμε. Και έτσι την κατάλληλη στιγμή ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης και γλίτωσε το καράβι για δεύτερη φορά. Το ξεχνάμε αυτό? Όχι, δεν το ξεχνάμε. Άρα λοιπόν τα παγωμένα ήταν μια τίμια συμφωνία η οποία τηρήθηκε κατά γράμμα. Αυτό που θέλω να πω από εκεί και πέρα, παιδιά, είναι για το παιχνίδι με τον Άρη, ότι δεν θα πρέπει να δυναμητίζουμε καμιά κατάσταση. Δεν πρέπει να δυναμητίζουμε δηλαδή το κλίμα, γιατί φίλε Τρούλινγκ και φίλε Τρέγια, δεν είναι κακό σε μια μάχη να υπάρχουν σύμμαχοι. Τώρα θα μου πεις, γιατί ο Άρης δεν παίρνει δανεικούς από τον ΠΑΟΚ? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει το Μιστακίδη, ας πούμε. Ή να πάρει το Μιχόγεβιτς για στόπερ. Τον Κάτσε. Δεν μπορούσε να τον πάρει. Λίγο δύσκολο αυτό. Να πάρει τον Κίτσιου, να πάρει κάποια άλλα παιδιά. Μα γι' αυτό ακριβώς είπα ότι ο Άρης ολοφάνερα έχει διαλέξει στρατόπεδο. Δεν γίνεται αυτό που λες τώρα, εντάξει. Μην το ξεχυλώνουμε πολύ. Δεν είναι κακό σε ένα μαραθώνιο και μια ομάδα μικρότερου βεληνεκούς από τα μεγαθύρια να παίρνει δανεικούς ή ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Καταρχήν, παιδιά, το συμβόλαιο του Φετφατζίδη, του Λάρσον και του Κούρχαρτ, που είναι αθλητές πάρα πολύ καλοί, αυτός ο Άρης δεν μπορεί να το πληρώσει. Γιατί δεν μπορεί? Δηλαδή δεν γίνεται. Γιατί? Να σας πω γιατί. Γιατί ο Φετφατζίδης είχε στην Άλαχλη ένα συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου, πήρε 500 χιλιάρικα από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί ο Άρης να πληρώσει το Φετφατζίδη. Νικό, και εγώ πριν 10 χρόνια είχα χέτη, ρε φίλε. Μετά άρχισαν να μου πέφτουν τα μαλλιά. Τώρα σοβαρά μιλάς? Με νούμερα σου μιλάω. Και με νούμερα μου μιλάς. Δεν τον θέλει κανένας τον Φετφατζίδη. Τι θα κάνει? Δεν θα έρθει στον Άρη. Και βρίσκεται ο Άρης και το δίνει 350 μέχρι τέλος χρονιάς. Όχι, το δίνει 350, ρε φίλε, μέχρι τέλος χρονιάς. Πώς το δίνει 350? 500 είχε στον τέτοιο, στον Ολυμπιακό για μία χρονιά και ο Άρης του δίνει 350 για τρεις μήνες. Πώς γίνεται αυτό? Τι μαθηματικά είναι? Βεβαίως του δίνει μαζί με την εφορία 350. Δηλαδή 28 χρονών που δοσφαίρει. Του Ολυμπιακού δεν τον ήθελε κανένας? Πού να ξέρω. Ο οποίος έχει παίξει και Ιταλία. Και λέω, ο οποίος διεθνής ποδοσφαιριστής 28 ετών. Διεθνής δεν είναι. Πού είναι? Δεν έπαιξε στην εθνική. Έπαιξε πιο παλιά. Δεν είναι διεθνής. Ρε παιδιά, πέφτει η αξία του, πέφτει του παίχτη. Στα 28 του. Ρε παιδιά, ένα λεπτό, ρε παιδιά. Μου λέτε ένας άνθρωπος που 22-23 χρονών πήγε στην Κίνα για λεφτά. Είχε καλύτερη πρόταση και έμεινε στον Άρη, αυτό μου λέτε τώρα? Σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά? Όχι, σου λέει ότι κατ' εντολή έμεινε στον Άρη. Τι να κάνουμε, να μας αγκάζει το πούμε. Α, μπράβο. Δηλαδή, τι κάνει η νιά στα κεραμίδια, ρε Σάκο? Δηλαδή, ο άσπρο το κάνετε μαύρο. Το μελισσά δεν ήταν κατ' εντολή. Άντε πάλι τώρα. Το ένα είναι έτσι και το άλλο είναι έτσι. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο κουλουράς. Φρέσκα. Φρέσκα κουλούρια. Μα πα πάει στον παράζ του 80. Α, μπράβο. Ήταν πριν τον πολεμό. Μιλάμε για φέτο τι γίνεται. Δεν με πειράζει. Και δεν σα ακούω καλά. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα λεφτά θα τα δώσει στο Φετφατζίδη ο Άρης. Δεν μπορεί να μην τα δώσει, αφού τα υπέγραψε. Φυσικά θα τα δώσει. Μαζί με την εφορία το παιδί θα πάρει 350. Εντάξει. Τέλος. Okay, εντάξει. Από εκεί και πέρα ο Κούχαρτ ήταν ένας αθλητής ο οποίος το καλοκαίρι ήταν να υπογράψει σε μια μεγάλη ομάδα της Κύπρου. Είναι ένας καλός παίχτης με ένα συμβόλαιο 300 ρίσκο κι αυτός. Mm-hmm. Δηλαδή
δεν είναι ευθύνη ή ο Λάρσον, είναι ένας αθλητής, ο οποίος και αυτός έχει ένα καλό κασέ. Mm. Δεν είναι αθλητές του πεταματού, αυτό θέλω να σου πω. Ωραία, και γιατί δεν μπορεί να τους πληρώσει αυτούς, Άρης, δεν κατάλαβε. Γιατί με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και με τις δυναμικές, ναι, ο Άρης αυτή τη στιγμή ανοίγει πάρα πολύ την ψαλίδα. Καθόλου δεν ανοίγει ο Άρης την ψαλίδα, φίλε. Ο Άρης έχει έξοδα. Ο Άρης έχει έσοδα. Ο Άρης έχει έσοδα κοντά στα 6 εκατομμύρια. Γιατί ανοίγει την ψαλίδα, δεν κατάλαβα. Γιατί ήδη το μπάτζε του είναι τα ίδια. Τα ίδια. Άρα πού το ανοίγει, δεν το ανοίγει. Μία ή άλλη. Και στο κάτω-κάτω μπορεί να μην έχω το Σαββίδι. Δεν έχω το Σαββίδι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ποιος σου είπε ότι δεν μπορεί να βάλει μέχρι 1 εκατομμύριο ο Πρόεδρος. Δεν το κατάλαβα. Μεγαλομέτωχο έχω, δεν έχω διαχειριστεί. Δεν λέω όχι και δεν με νοιάζει αυτό. Τότε... Εμένα με ενδιαφέρει ότι άμα εγώ είναι που να πάω για τον Παναθηναϊκό, όταν ήμουν φτωχός και δεν είχα φράγκο στην τσέπη, μου έπαιρνε τους καλούς μου αθλητές. Ποιος είναι ο καλός, έπαιρνε, ο Μελισσάς. Δηλαδή, ο Μελισσάς. Ο Μελισσάς, ναι, γιατί δεν ήταν καλός αθλητής. Ο Μελισσής. Εκείνη την εποχή σε πληροφορώ ότι ήταν από τα καλύτερα στόπερ της σεζόν. 2 εκατομμύρια ευρώ μελίσεις. Οκ, εντάξει. Και ο Κοτσιανικούλης, ρε φίλε, τόσα... Και ο Κοτσιανικούλης στον ΠΑΟΚ τόσο ήρθε, ρε φίλε. Εδώ ο Κοτσιανικούλης πήρε 3 εκατομμύρια. Ο Βενετίδης έδωσε 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια Ολυμπιακός εκείνα τα χρόνια. Ο Κοτσιανικούλης, επειδή είναι ωραίο, ο Κοτσιανικούλης μπορεί να τον πήρε, δεν θυμάμαι, 2-2,5, τον πήρε μικρό με το σκοπό στο μυαλό να τον μεταπουλήσει. Να υπάρχει τέτοιο. Να δείξει και να τον πουλήσει. Από τον Εργοτέλη. Δεν τον πήρε 29χρονο το Μέλισσα, πόσο ήταν 30. 600 εκατομμύρια! Ρε παιδιά, πάτε να δικαιολογήσετε. Δηλαδή, σα φαίνεται περίεργο ο Κλικόπλος και πήρε λεφτά ενώ ο Μέλισσας. Ζάχο, δεν τον τι θες να μας πεις τώρα, ότι ο Άρης δεν έχει συμμαχία με τον Ολυμπιακό. Όχι, για να ξεκαθαρίσουμε και να μιλήσουμε αντρίκια. Ναι. Έχει ή δεν έχει. Όχι, βέβαια. Okay. Όχι. Νίκο, καλό βράδυ, αδερφέ. Okay. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν έχει λοιπόν ο Άρης, δεν είναι στο. Δεν διάλεξε στρατόπεδο. Κόκκινο ο Άρης. Ο Άρης θέλει να πάρει και εντάξει, να πετυχαίνει το πρωτάθλημα. Έγινε. Πάμε. Δηλαδή πήρε τον Φετβατζίδη γιατί μου το έπεσε αυτό και ακόμη στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Αυτό μου είπες. Να θες την Τούμπα να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Πριν 2 εβδομάδες μου το έπεσε. Κερδίσει με τον Φετβατζίδη που δεν θα παίξει καν στην Τούμπα. Τι να πω τώρα. Έλα φίλε σου τελευταίο. Έλα. Καλησπέρα. Νάτος ο Χρήστος. Και τώρα όμως διάλειμμα θα κάνετε 9.30 έτσι πως πήγε τώρα. Έλα Χρήστο, προχώρα το αδερφέ. Γιατί ξεφύγαμε το διάλειμμα. Γιατί παίρνω γραμμές τώρα και το έχει κλειστό ο Γιάννης, κατάλαβες. Να κάνουμε το διάλειμμα. Μα και μιλάνε και πολλοί όλοι στις γραμμές. Λακωνίζει. Πολύ ώρα. Πάμε. Λοιπόν, κοίταξε. Είπατε όλοι πρέπει να πέφτουνε. Με το που θα πέφτουνε όμως να τους αφαιρούνται και οι τίτλοι. Και μετά να μην έχει Ολυμπιακό 44. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Δύσκολο, να καθαρίζει μπουγάδα και πάμε από την αρχή. Και έτσι μπορεί να πάρει και κάποια μικρή ομάδα πρωτάθλημα. Άμα θα λείπουν όλοι. Τι, τι θα γίνουν, θα τους παίρνουν μια άλλη. Δύσκολα, Χρήστο. Όχι, να παραδίδουν τα κύπελα. Ότι έχουν στροπεοθήκες. Αυτό λέω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ στην Ελλάδα, Χρήστο. Ναι, μα αυτό είπαμε. Για που λέμε να πέφτουν όλοι. Ύστερα μετά με τσίκλισε ο Ζάχος που είπε για το Μελισσανίδη ότι έχει λεφτά. Πρέπει να έχει, αλλά σε φωτογραφία. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ. Σε φωτογραφία, εντάξει. Okay. Ότι έχει, αδερφέ. Εντάξει. Αλλά δεν τα ξοδεύει. Έχει, αδερφέ. 200 εκατομμύρια με έχει πλήρωνε τη ΣΑΕΚ τα χρέη. Αυτό 300 δεν δίνει, ρε, ρε, εσύ, αυτό είναι... ήθελα να σου πω. Αυτό σου είπα και εγώ. Τα έχει για την πάρτι του. Δεν τα έχει για να τα επενδύσει. Αν ήθελε, μπορούσε να σώσει. Αυτό έχει δίκιο. Και είναι, επειδή έχω και φίλους αεξίδες, του το χρεώνουν αυτό. Ότι ενώ αυτά τα χρήματα που μπορούσε να δώσει για να σωθεί, να μην πέσει, δεν είναι φυσικά αυτά το νούμερο που είπε, πολύ πολύ μικρότερο, δεν τα έδωσε. Τι πολύ μικρότερο. Τους κρεμάσαμε μέχρι ο Πανιώνιος πάνω στην Νέα Σμύρνη. 200-300. Ναι. Με κάθε κυβέρνηση. 150-160 ήταν όλο το ποσό. Τώρα, άμα δίνανε τα μισά και λίγο λιγότερα, μια χαρά θα σωνόντουσαν. Δεν τα δώσαν. Τέλος πάντων, για το Σαββίδι που είπες ότι είναι στη λίστα 50 πόσο. Δεν το είπα 53-55. Δεν το είπα εγώ. Ο φίλος από το. 53 στη Ρωσία είναι νούμερο 53 στη Ρωσία και μου είπε ότι είναι 55 στον κόσμο. Όχι, 55 στον κόσμο δεν νομίζω. Ο Καρυπίδης είναι σε καμιά λίστα μέσα. Είναι σε μια λίστα, είναι εδώ στην Ελλάδα. Πού να σου πω, ρε. Α, ξέρω εγώ. Καλά, είπε κανένα σύγκρινε τον Σαββίδη με τον Καρυπίδη με τον Σαββίδη. Δεν το σύγκρινε νομίζω κανείς. Όχι, αλλά. Εντάξει, λοιπόν... ο καθένας έχει τη δική του δυναμική, παιδιά. Και ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Άλλη πάντων, δυναμική πιστεύω... έχει ο κύριος Καρυπίδης, άλλη ο κύριος Σαββίδης. Καμία σχέση. Τι να κάνει. Ίσως και γι' αυτό, γιατί και ο Σαββίδης, για να τα λέμε όλα, όταν πρώτο ήρθε στον ΠΑΟΚ, έψαχνε συμμαχίες για να γκρεμίσει την πρασινοκόκκινη κίτρινη παράγκα. Και τα λέγαμε εδώ από αυτό το βήμα.
Μην εμπιστεύεσαι κανέναν Αφρακούζο, μην εμπιστεύεσαι κανέναν Αγατούλη. Αυτή θα είναι η επόμενη δυνάστη σου. Έτσι ακριβώς έλεγα. Έψαχνε όμως, πρόσεξε λίγο. Έψαχνε συμμαχίες για να γκρεμίσει ένα αρρωστημένο κατεστημένο που υπήρχε στον ελληνικό χώρο. Κατάλαβες. Έχει διαφορά αυτό που πήγε να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης και το κατάφερε μόνος του τελικά να βλέπει μια μορφή ισονομίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο από αυτό που πάει να γίνει τώρα. Αγκαλίτσες και φυλάκες δεν θέλει. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούμε, ρε φίλε, το άσπρο το κάνουμε μαύρο. Μπορεί να πειράζει αυτό που ακούγεται, γιατί και εμένα θα με πείραζε αν ήμουν που άκουσες και με λέγανε είσαι ρε παιδί μου στον τάδε, για να μην ονομάσω. Αλλά τα δεδομένα λένε αυτό. Αυτό φωτογραφίζουν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, δεν θα τα αλλάξουμε. Χριστό, να σε καλά. Καλό βράδυ, γεια, λοιπόν, γεια σου, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Ξεπεράσαμε κατά πάμε, πάρα πολύ. Δεν θα κάνουμε άλλο διάλειμμα. Ναι. Θα κάνουμε αυτό θα πάμε. Και θα πάμε σε έρημο μέχρι τις 10. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Στρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, συντροφιά Παρέτσα έως και τις 10 στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ωραίες. Ο φίλος μας ο κύριος Ζάτσης, Ιωάννης Ζάτσης. Με Holy Smoke και Maiden μπήκαμε. Ωραίος. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Έχουμε ήδη φίλους στην FM αναμονή. Κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54, 5, 26. Θα ήθελα ένα σχόλιο μισό λεπτό. Για πες. Συγγνώμη να κάνω. Για την, λοιπόν, να δώσω λίγο ένα παράδειγμα. Πες ότι είσαι ρε παιδί μου ληστής. Είσαι έξω από ένα σπίτι, πηδάς το μαντρότυχο, πας να παραβιάσεις την πόρτα, mm-hmm. να μπεις μέσα να ψηρίσεις. Mm-hmm. Την ώρα που να παραβιάσεις την πόρτα, κάνεις αυτά τα... με το κλειδί, ναι. ακούς από μέσα... γλαφίσματα, αυτά, αμά και... Τώρα έχεις ανάγκη όμως, ρε παιδί μου, πρέπει να πάρεις τα αγκαφρά. Δεν είναι κανένας μέσα. Δεν είναι κανένας μέσα, μόνο ο κοπρόσκυλος. Τώρα ανοίγει με το πασπαρτού, κλάτς βαντάμ, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και βλέπει, και βλέπει τη φασαρία τη μεγάλη, το τι ήτανε? Βλέπει ένα ισχνό, αδύνατο, αδύναμο, μικρόσωμο σκυλάκι, το οποίο το κοιτάει με ένοχο βλέμμα μόλις μπαίνει μέσα ο κλέφτης, έτσι με χαμηλωμένο το κεφάλι κατά κάτω και τα ματάκια σηκωμένα, και στην ουσία ζητάει να του δώσει λίγο προσοχή, να ασχοληθεί ωραία. Ο κλέφτης λίγο μαζί του. Αυτό μου θυμίζει ωραία. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση που εξέδωσε ο συγκεκριμένος σύνδεσμος. Άρα είστε οι κλέφτες που πάτε να πάρετε το μάτσα, το κλέψετε. Όχι, δεν με κατάλαβες. Εγώ λέω ότι ακούς τη φασαρία, τα γάβα γούβα, γάβα γούβα, γάβα γούβα, γαυγίζεις και φωλές, άμα τι είναι αυτό το πράγμα, θα μπω τώρα μέσα και θα με φάει. Και μόλις ανοίξεις την πόρτα, την βλέπεις να πούμε το κουτάβι, το τσιουάουα, το οποίο έχει ένοχο ύφος και λέει, ρε φίλε, δώσ' μου κανένα ξεροκόμματο, κανένα κοκαλάκι να επιζήσω κι εγώ, ρε παιδί, δώσ' μου λίγο σημασία, ασχολήσου με εμένα, αφού γάβγισα. Αφού γάβγισα. Δεν γίνεται, εγώ τη δουλειά μου την έκανα, γάβγισα. Εντάξει, και φυσικά, αυτός που μπαίνει μέσα, κάνει τη δουλειά του, όμορφα, ωραία, πετυχαίνει το σκοπό του, ρίχνει και μια ματιά ίκτου. Στο ισχνό αυτό τσιουάουα και σηκώνεται και φεύγει με μεγάλη απαξίωση. Πάμε. Έχοντας πετύχει το σκοπό του. Καλησπέρα. Ο κλέφτης. Έλα φίλε. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο. Γεια σου και σένα. Ζάχο. Ναι. Πέτυχες κάτι ποτέ όσο αυτά τα χρόνια που ασχολούσαι με τον Άρη που είσαι Αριανός και καλά κάνεις και είσαι Αριανός. Κάτι περισσότερο από τον ΠΑΟΚ με κάποια ομάδα της Αθήνας, με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό. Να πέτυχα κάτι, τι εννοείτε? Κάτι παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ανάλογα... σε τρόπαια όχι, σε τρόπαια σίγουρα όχι. Όχι, και σε νίκες. Ναι. Και σε προκρίσεις, σε τελικούς. Σε... ακόμα και εκείνη η ομάδα που λες, ας πούμε, τότε με τον Παναθηναϊκό. Βγήκα δεύτερος, ρε φίλε. Του μπήκα, έκανα μια ομάδα, ας πούμε, έκανα, έφαγα λαγκό σε 17 παιχνίδια. Πού βγήκατε, δεύτερος, ποια χρονιά, δεν κατάλαβα. Εκείνη τη χρονιά, με τον Παναθηναϊκό, με τον Σπανάθα, εκείνη τη χρονιά. Δεν θυμάμαι, είναι δεύτερος του Γιώπακο, ρε. Κάτσε ρε, μέσα στο Χαριλάουδη, ήρθαμε ρε φίλε. Ναι, ναι, βγήκε δεύτερος εκείνη τη χρονιά, δεν το θυμάμαι. Στα play-offs, ωραία, και δεύτερος βγήκε, και ναι. Ναι, εσύ έχεις κάνει κάτι. Τι εννοείται, παραπάνω από αυτά. Ρε φίλε, να μπεις λίγο σφίνα, βρε φίλε. Όχι, εντάξει, όχι. Γιατί έκανα και εγώ φτωχός. Και εγώ φτωχός ήμουν. Όχι, όχι. Μία φορά το 93, δεν λίγο. Λοιπόν, το 93 διεκδίκησα. Και τα δύο σωματεία πλούσιοι νιώσαμε. Ναι. Έτσι, μόνο με τον μπάσκετ. Σωστό αυτό. Εντάξει.
Πλούσιοι, πλούσιοι όχι οικονομικά. Όχι οικονομικά. Πλούσιοι όχι τόσο οικονομικά όσο αγωνιστικά. Γιατί όταν μπήκε το χρήμα. Οικονομικά, ρε φίλε, ό,τι κινόταν θα έπαιρνε ο Βεζιρτής και ο Μιχαηλίδης. Εντάξει, έκανε την καλύτερη μεταγραφή, πήρε στο Γιαννάκη εσύ. Ναι. Ό,τι άλλο για Τζόγλου, ξέρω εγώ, δεξιά αριστερά. Ναι, ο Άρης τα μισά λεφτά του Γιαννάκη με έρανο τα έβγαλε. Και τα άλλα μισά ο Μπουτάρης και εκεί. Ήθελα να έρθουν με λίγα λόγια, ήθελα να παίξουν όλοι στον Άρη στον Πάο. Συμφωνείς. Ναι, δεν είχαν, λέω, δεν είχαν την οικονομική ισχύ. Ναι, δεν είχαν την οικονομική ισχύ ακόμη και τότε. Δηλαδή, δεν είχε ο Άρης Γιαννακόπουλο τότε. Το Μιχαηλίδη είχε. Ένα εργοστάσιο είχε στη Λιβύη ο Μιχαηλίδης. Αυτοί όμως δεν τρέχανε. Ο Βεζιρτζής που λες, ένα μαγαζί με λάστιχα είχε. Λαστιχά ήταν. Δεν ασχολούταν όμως, φίλε. Ναι. Όσο ασχοληθήκαν, εσύ εξαφανίστηκες. Εγώ μέχρι το 2000 έπαιξα τελικό. Τι πράγμα, τι έκανε. Εξαφανίστηκες. Όταν δυναμώσαν αυτοί, εσύ εξαφανίστηκες από το Βεζιρτζή. Και ο Πάοκ τι έκανε. Πρωταγωνιστούσε. Ο Πάοκ τι πρωταγωνιστούσε και ο άλλος εξαφανίστηκε. Δεν πήγε σφίνα, φίλε, τώρα να πάπασε. Είσαι και στον μπάσκετ μεγαλύτερο. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι, είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει περισσότερο. Περισσότερα πάνε, ναι, επειδή συνεχώς λιδωρεί. Και από τρόπαια και από νίκες. Είναι ανακοινώσεις αυτές που λέει και ο Τάσος τώρα. Εν όψη, ξέρω εγώ, του Τέμπη, είναι ανακοινώσεις. Είναι υπέρ του ΠΑΟΚ αυτή η ανακοίνωση. Τώρα, Ζάχο, μου το λες, σε λάθος άνθρωπο το λες. Απλά, αυτή η ανακοίνωση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Δηλαδή, ξυπνάς. Ναι, πορώνεις, ναι, πορώνεις, ναι, το πάρεις στην ουσία, στην ουσία αυτή η ανακοίνωση έρχεται σε ένα πάρα πολύ καλό momentum για τον ΠΑΟΚ. Δύο μέρες πριν το μάτς. Σε ξυπνάει. Όχι ξυπνάει, σε πορώνει. Έχει διαφορά από το ξυπνάω με το πορώνομαι. Κατάλαβες. Τι να πω. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στους επόμενους φίλους. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, από Πειραιά παίρνω, ο Αριανός. Γεια σου φίλε. Αριστίδης. Έλα ρε Άρη θα σε λέμε, έλα ρε. Αριστίδη εγώ θα σε λέω. Δεν μπορεί ούτε Άρη να σε λέει. Με φωνάζουν Άρη, αν και προτιμώ το Αριστίδη. Έλα ρε Αριστίδη, πάμε. Λοιπόν, ας πω και εγώ τη γνώμη μου για την ανακοίνωση. Εγώ καταρχήν είμαι ενάντια στους συνδέσμους. Θεωρώ ένοχους για πολλά πράγματα. Γενικά λες, γενικά τους συνδέσμους λες, έτσι. Γενικά, όχι για το συγκεκριμένο, γενικά. Ναι, αλλά ναι. Για ένα και μοναδικό λόγο διαφωνώ με την ανακοίνωση. Γιατί την έγραψε ο Super 3. Αν την έγραφε δηλαδή άλλος σύνδεσμος θα συμφωνούσες. Ναι, και ας πω τον λόγο. Τρεις λόγους ας πω. Πρώτον, να αντιπροσωπεύει το λαό του Άρη όλων. Όχι βέβαια, λίγο να μην δεύτερον, δεν αντιπροσωπεύει το λαό του ΠΑΟΚ. Και τρίτον, δεν θα μας πουλήσουν πατριωτιλίκοι ή σουπεράδες όταν κρεμούσαν οι ρολοχίτες απέναντι στις ελληνικές σημαίες και τους λέγανε φασίστες. Γιατί εγώ χρόνια πήγαινα στους ρολοχίτες, χωρίς να είμαι συνδυσμίτης βέβαια, στα φτωχαδάκι και έφηβος και νέος, δεν είχα άλλα λεφτά και πήγαινα στην πιο φθηνή και προτιμούσα να πάω στη θύρα 1. Και τους βρήκαν οι απέναντι, γιατί κρεμούσαν την ελληνική σημαία και το σήμα της Βεργίνας στα κάγκελα. Ναι, αυτό που λες μήπως είναι. Θυμήθηκαν τις πρέπες και τη Μακεδονία. Ναι, όχι, όχι. Λέω αυτό που λες για αυτά τα πράγματα με τους ιερολογίτες. Μήπως είναι με την προηγούμενη κατάσταση του Super 3 ή εννοείς και τώρα. Τώρα δεν ξέρω. Βασικά δεν πάω πλέον στην ένα. Πλέον έχει, δεν νομίζω, έχουν αυληθεί αυτές οι έκτρες. Παλιότερα. Πιθαουρίδη ίσως. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω τον Τρέγια. Ναι. Σασό. Έλα φίλε μου. Όταν έβγαλε ανακοίνωση ο σύνδεσμος στη θύρα 4 νομίζω, ότι θα κάνει συλλαλητήριο τη Μακεδονία πριν το αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Όχι, το αγώνα με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη. Του Ολυμπιακού αναβλήθηκε. Ναι, αναβλήθηκε και δεν έγινε. Αναβλήθηκε το. Και θα γίνει πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ με τον Άρη, έτσι δεν είναι. Είχε πει πρωτίστως ότι θα γίνει το συλλαλητήριο 12 η ώρα το μεσημέρι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 7 η ώρα παίζαμε τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Αναβλήθηκε. Μπράβο. Και έβγαλε καινούργια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν τη διάβασες. Ναι. Ότι θα γίνει πριν τον αγώνα πάω Κάρι. Δεν το διάβασα αυτό, όχι, τώρα το ακούω. Ναι. Βγήκε ανακοίνωση. Ζάχω αυτό. Όχι, εγώ δεν είμαι σίγουρος για τη σειρά 4. Μάλλον είναι η σειρά 4. Αλλά έχει βγει ανακοίνωση. Η ανακοίνωση που είχε βγει πρωτίστως, φίλε Αριστίδη, ήταν από τους περισσότερους συνδέσμους. Δεν ήταν μόνο η σειρά 4. Αρχικά. Ωραία. Εγώ θα. Ωραία. Για την ανακοίνωση που βγάλαν πριν τον αγώνα πάω Κάρι, λέγανε για κίτρινο παράτημα του λιμανιού. Αυτό δεν είναι μετικό, Τρέγια. Είναι ή δεν είναι μετικό. Κοίταξε λίγο. Άλλο να ακουστεί ένας χαρακτηρισμός. Θέλω να μου πεις αν είναι μετικό.
Αν είναι όχι αιμετικό, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο χαρακτηρισμό, εντάξει. Είναι λίγο. Δεν είναι. Είναι προκλητικό. Είναι προκλητικό. Αλλά αν συγκρίνει αυτό που λες με αυτό τον οχετό ανακοίνωση που. Εγώ το διάβασα που προκαλεί και δεν ξέρω αν πρέπει να παρεύει και η δικαιοσύνη, γιατί προκαλεί ένταση πριν από ένα μεγάλο ντέρμπι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία σχέση, φίλε Αριστίδη. Αλλά να σου πω κάτι. Σου είπα, είναι πολύ καλό αυτό που έγινε σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κατέβαινε λίγο πιο ελαστικός, αν θες, λίγο πιο αφελής, αν θες, λίγο. Αυτή τη στιγμή, φίλε, έχει πορωθεί, να το ξέρεις. Ναι, δεν διαφωνώ. Σε αυτό που λες δεν διαφωνώ. Είναι εναντίον μας αυτό, κακώς το να έβγαλαν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μετικός και η ανακοίνωση. Καμία σχέση δεν έχει, φίλε. Όχι, φίλε. Έχεις άδικο εδώ. Λοιπόν, για να πιάσουμε λίγο. Έχεις άδικο εδώ. Εντάξει, μπορεί να έχω άδικο. Είναι γνώμη μου πάντα. Να πιάσουμε λίγο τον Ολυμπιακό. Σεβαστή γνώμη. Παράρτημα. Ναι, ποιος δεν είναι παράρτημα. Έτσι. Να ρωτήσω πάλι τον Τάσο. Τάσο, ποιος ήταν αυτός που έστειλε τον Κούδα στον Ολυμπιακό. Τι θα πει, ποιος είναι αυτός που έστειλε τον Κούδα στον Ολυμπιακό. Ποιος είναι αυτός που έστειλε τον Κούδα. Ήρθε ο Ολυμπιακός και τον πήρε. Και τη σημαία σας, ναι, στον Ολυμπιακό. Ήρθε ο Ολυμπιακός, δεν φίλε, και τον πήρε. Να σου πω κάτι, θα μιλήσουμε τώρα θα για το. Το αλλιώς. Δεκαετία 70 θα μιλήσουμε, ρε φίλε. 2020 πάμε, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνει. Λέμε για οπαδικά κινήματα. Λέμε για συλλόγους. Λέμε για μεγαλύτερες έκτρες. Ποιος είναι αντίπαλός σας. Ποιος είναι παράρτημα. Δεν θες να μου απαντήσεις. Εγώ σου λέω ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Και πήγαν οι φίλαθλοι και το φέρανε. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα. Εσύ ξέρεις ότι ο Κούδας, γιατί μπορεί να μην το ξέρεις, δεν έπαιξε επίσημο μάτς στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε, αλλά κάτι στους μπάγκους. Άρα. Τι άρα. Άρα δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν πήγε ποτέ στον Ολυμπιακό αγωνιστικά. Δεν προσέφερε ποτέ στον Ολυμπιακό να πάρει κανένα πρωτάθλημα. Παίχτηκα. Δεν έγινε μεταγραφή. Ρε φίλε, τώρα δουλευόμαστε. Σου λέω αγωνιστικά. Δεν προσέφερε το παραμικρό. Μηδέν προσέφερε στον Ολυμπιακό αγωνιστικά ο Κούδας. Είναι σαν να μην πήγε. Τι λέμε τώρα. Να σου πω, ποιος έστειλε, να σε ρωτήσω άλλη ερώτηση. Εντάξει. Άρα δεν ισχύει αυτό που λες. Εγώ έχω άλλη γνώμη. Ναι. Όχι, ισχύει και παραϊσχύει από τη στιγμή. Όχι, δεν ισχύει, φιλαράκι, γιατί σου είπα το γιατί. Ωραία. Να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι, τέλειωνε όμως, γιατί έχει πολλές γράμμες. Ναι, συγγνώμη, να το συντομέψω λίγο. Όταν αλλάζατε επέκταση με τον Ολυμπιακό, γιατί τότε συμφωνούσε. Στο εσάς, πότε, ρε φίλε, τώρα, πότε, δηλαδή δεν μπορεί. Δεν μπορούμε. Το παλί καρό σα που το έπαιζε παουτσί και όλα και έκανε και κάτι μεταξύ. Γεωργιάδη. Ναι. Τι είναι. Τι, πήγε μεταγραφή στο Ολυμπιακό, ξαναγίνει στον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Α, μπράβο. Άλλαγε επέκταση. Κοίταξε, έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Άκου λίγο, άκου λίγο. Έχει τεράστια διαφορά ο Ολυμπιακός να παίρνει παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ, άμα θέλει να το πάρουμε και διαφορετικά, πάντα ήταν τις περισσότερες φορές υψηλότερα, σε υψηλότερη θέση από τον Άρη. Και ήταν ο μόνος. Κάτι σου πω, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τις περισσότερες χρονιές από ποιο θα έπαιρνε παίκτες, από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη, για πες μου εσύ. Για να βοηθηθεί αγωνιστικά. Άκου να δεις. Δεν απαντάς όμως. Τι άκου να δεις. Να σου πω, θέλω να σου απαντήσω σε αυτό που είπες. Ναι, 4 χρόνια που λείπεις από την Α' Εθνική, από ποιο θα έπαιρνε παίκτες. Αυτό τι σχέση έχει. Άντε πάλι. Ρε φίλε, δεν θες να καταλάβεις. Ή το παίζεις με χαμηλό IQ. Εγώ σε ρωτάω όλους αυτούς τους παίκτες. Βρε, παικτικά ο ΠΑΟΚ στις περισσότερες χρονιές δεν είναι καλύτερος από τον Άρη. Είναι, μπορεί να είναι. Όχι, είναι. Δεν είναι φυσιολογικό ο Ολυμπιακός να πάρει περισσότερους παίκτες εφόσον αγωνιστικά τους χρειάζεται και είναι οικονομικά δυνατός. Είναι οικονομικά δυνατός τα προηγούμενα χρόνια από ό,τι από τον Άρη. Είστε ή δεν είστε αντίπαλα σωματεία. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Τότε γιατί να έχει σχέση με εσάς και να μην έχει σχέση με εμάς, ρε φίλε. Εμάς στο κάτω-κάτω ήταν νόμιμα όλα. Ελεύθεροι φύγανε. Τα 300 χιλιάρικα που λες, όπως λέει και ο. Ωραία. Πού διαφωνείς αυτό που είπα. Διαφωνείς λοιπόν ότι εγώ, σε αυτό που είπα, ότι ο Άρης διάλεξε στρατόπεδο. Όχι, φυσικά διαφωνώ. Το ότι εσείς εναλλάσσετε με παίκτες, εσύ επιτρέπετε και δεν θα βρείτε ακριβή. Αριστείτε, γιατί δεν δέκεστε ότι είστε στο άρμα του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε. Δεν θα βρούμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Όταν. Να σου πω και το τελευταίο. Μήπως αμφισβητείς και τη δήλωση του Προέδρου σου που είπε ότι είναι δηλωμένος γάβρος ο μικρό παιδί. Δεν θα βρείτε. Ναι, αλλά έγινε Αργιανός, φίλε. Τι έγινε. Αυτή τη μαγιά. Τι έγινε, πού το είδες εσύ αυτό. Αυτό το είπε. Βρε, πού το είδες εσύ αυτό. Πού το είδες εσύ αυτό. Έτσι, μόνο το ένα κομμάτι κρατά. Καλά, όταν θα φύγει από τον Άρη, όταν θα φύγει από τον Άρη και δηλώσει είμαι Αργιανός και όχι πλέον Ολυμπιακός, τότε θα σε παραδεχτώ. Να είσαι καλά. Το είπε, να σου πω και κάτι άλλο. Το τελευταίο και κλείσε να με αυτό, κλείσε με αυτό. Μεγαλύτερη ντροπή που για μένα εγώ δεν θα ήμουν απαξιωμένος μόνο και μόνο από αυτό που κάνατε.
Και το ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ. Ποιο? Το πανό που βάλατε στη στήση. Το πανό, φιλαράκι, σε πούλησα τρέλα και μέσα στους γάβρους και σένα. Άσε καλά, εντάξει, πούλησε τρέλα. Φυσικά, φυσικά. Αριστείτε, να είσαι καλά. Πες μου κάποιον άλλο που το έκανε. Να είσαι καλά, δεν θα βρούμε άκρη, Αριστείτε. 17 παοξάκια, παλαιά παοξάκια, 17 στον αριθμό, βρέθηκαν μέσα στους γάβρους, ανέρτησαν ασπρόμαυρο πανό που πουλούσε τρέλα στον Άρη. Ποιο σου το έκανε αυτό, ρε οπαδικά? Σου πήρα και κερκίδα με στη θύρα 3, αν δεν τα ξέρεις ιστορικά. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, Αριστείδη, δηλαδή. Δεν θα βγάλουμε. Αλλά τώρα μιλάς για ντροπές. Ντροπή της πόλης είναι αυτή η ομάδα που έχει πέσει από 3 φορές. Καλά, τώρα, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ντροπή είναι άμα πέφτεις. Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι. Η ρετσινιά της ΓΑΜΑ Εθνικής δεν σε ακολουθεί εσένα. Η Μπάγκερ και η. Ντροπή είναι. Μικρές ομάδες είναι, φυσικά. Όποια ομάδα πέφτει είναι μικρή. Είναι small. Είναι κάνει τσιουάουα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, Αριστείδη, για να το κλείσουμε το θέμα. Έκλεισε ο Αριστείδη. Πάμε στο επόμενο. Προ Σαββίδη τα ίδια. Κάναν, παίρναν, κάναν αν και αυτοί. Απλά ο Άρης παράδειγμα αυτή δεν είναι. Είναι πολύ απλό. Μην το, μην λοιπόν, το, δεν θα μην προσπαθείτε μέσω προπαγάνδας που είναι πάλι η γνωστή προπαγάνδα. Τακτική σας, εντάξει, να αμφισβητήσετε λοιπόν. Αυτό που υφίσταται. Λοιπόν, το άσπρο δεν μπορείτε να το κάνετε μάλλον. Ξέρετε με γιατί. Γιατί σας κουράσατε τον με κόσμο. Λογική, κουράσατε τον κόσμο με τις τακτικές σας. Λοιπόν, να αμφισβητείτε ό,τι υφίσταται. Τι να κάνουμε. Ανέβηκα έτσι λίγο. Καλό είναι αυτό. Ναι, δεν χρειάζεται. Ωραία. Πάω, Κάρι έρχεται. Εντάξει, ωραία. Τι να κάνω. Αυτό σου είπα. Πρόσεξε, πάρε παράδειγμα από μένα. Ναι. Σκέψου, τώρα, σκέψου τώρα του παίκτε. Ναι. Γι' αυτό σου λέω είναι η καλύτερη, ναι, αλλά εσύ η καλύτερη ντόπα. Εσύ, αυτό είναι σωστό που λες. Αλλά εσύ είσαι οπαδό, ενώ αυτή είναι επαγγελματία. Αυτή σου είπα στην αρχή. Εσύ είσαι οπαδό και λογικό. Ναι, και εγώ θα τσατιζόμουν. Και θα έλεγα. Έπεσα, δεν είπα. Έπεσα μπάλα, θα το βάλω εγώ. Αλλά αυτοί είναι επαγγελματίε. Μακάρι να με ακούνε κάποιοι Έλληνε παίκτε του ΠΑΟΚ τώρα. Και να βλέπουν την τζατήλα. Ο Πέλκας δεν θα παίξει. Την τζατήλα που έχω φάει, ναι. Και να τη μεταφέρουν και να πούνε: κοιτάξτε λίγο, το και το γίνεται στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Κανονίστε, γι' αυτό σου λέω. Είναι, το καλύτερο που μπορούσε να κάνει ο Σούπερ 3 για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτή η ανακοίνωση. Έβγε, παιδιά. Μπράβο. Και σας εύχομαι να πάρετε και σε ένα πρωτάθλημα τα Γκάνεκα. Λίμνη είναι. Και η Πρέσπες, η μικρή Βόλβη, μεγάλη Βόλβη. Πάμε, πάμε. Να ξέρετε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Δεν πειράζει. 23. Καλησπέρα. Α, έλα, φίλε. Γεια σου. Το όνομά σου. Γιώργος. Έλα, Γιώργος, ακούμε. Γεια σου, Γιώργο. Ζάχο, ναι. Σε ξέρω καμιά 35 χρόνια από τα ηλεκτρονικά. Σοβαρά. Είμαι από το... ο Γιώργος ο... Από το Λάζαρο. Μαζί με τον Γιάννη και τον Παναγιώτη, αν θυμάσαι. Τον Παναγιώτη πώς δεν το θυμάμαι. Το Γιάννη, ποιο Γιάννη είναι. Τον Παναγιώτη... Το... Είμαστε μια τριπλέτα, εγώ, ο Γιάννης και ο Πάνος. Ναι, τον Πάνο το θυμάμαι πολύ καλά κιόλας. Εγώ είμαι ο ψηλός. Ήμουν ο πιο ψηλός από όλους. Ο όνομα, για πες μου ξανά γιατί δεν συγκρατώ όνοματα. Γιώργος. Έλα, Γιώργος. Έλα, εντάξει. Τι πάμε. Γίνεται. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Η υγεία αφού υπάρχει, καλά είμαστε. Πάμε. Τάσο που λες, αγόρι μου, είχα πάει στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δίπλα είχα ένα σκάουτερ από τη Λουκέρνης. Το είχα γράψει κιόλας. Ναι, ναι. Τώρα, συγγνώμη λίγο. Τώρα σε αυτό το μάτς πάω Ολυμπιακός. Ναι, σε αυτό. Ναι. Δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί είχα το νου μου στην εκπομπή, ρε Γιώργο. Ξέρεις την εκπομπή, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί γράφουν. Έρχονται 500 μηνύματα. 500 μηνύματα, να με συγχωρέσεις έτσι. Όχι. Υπήρχε ένα σκάουτερ από τη Λουκέρνη. Ναι. Γερμανός φυσικά. Ναι. Είδε κάποιους μικρούς παίκτες, είδε και τον Παλογιάννη. Και έκατσε μετά να δει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Γουστάρισε. Είδε την κερκίδα. Είπαμε 2-3 κουβέντες, αλλά εγώ γι' αυτό πήρα και τηλέφωνο. Ναι. Κοίταξε να δεις, οι Αριανοί είναι και λίγο κρυφοπαοξίδες. Δεν νομίζω, ρε. Του λέει, Ζάχο, αγόρι μου, αυτό είναι αλήθεια. Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όταν πήγα να φάνε μερικοί παίκτες, να πούμε και το μαγαζί, στο Μαμαλούκα. Ναι, ναι. Ξέρεις, κάτω στο κέντρο, μέσα στην παρέα, ήταν και οι Αριανοί. Τι να κάνουμε δηλαδή. Παίκτες στο Άρη και πανηγύριζαν την νίκη του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Σοβαρά, αυτό δεν είναι κρυφό. Αυτό δεν το μάθω. Αυτό δεν είναι κρυφό. Παίκτες του Άρη τώρα λες ή παλιός παίκτης. Βέβαια, τώρα μπορώ να σου πω τώρα πριν. Δεν ήταν ο Κόκ και να σου πω που είδε πριν 20 χρόνια. Ναι. Τώρα παίκτες του Άρη ήταν ενεργεία. Εν ενεργεία. Εν ενεργεία. Εν ενεργεία. Τώρα αυτή τη στιγμή παίζει στην ομάδα του Άρη. Εντάξει. Άκουσε, εμένα επειδή δεν ξέρω, λογικά δεν θα μ' άκουσες, ήμουν σε διαφορετικά ραδιόφωνα, κίτρινου αποχρώματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι, φίλε, ο ποδοσφαιριστής μου. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει στο γήπεδο. Μπορώ να πάρω πρωτάθλημα και να είναι και οι 11 της θύρας 4. Ναι, θα σου πω. Έχω πρόβλημα εγώ αν τι ομάδα είναι. Εγώ έχω πρόβλημα αν ξέρω ότι είναι ένας παίκτης του 6-7 και τον βλέπω στο γήπεδο να παίζει 2. Κατάλαβα, αυτό είναι το πρόβλημα. Τι μηνιές, τι ομάδα είναι.
ή τι με νοιάζει, δεν ξέρω τι κάνει τα βράδια. Μέα με ενδιαφέρει τι κάνει μέσα στο γήπεδο, φίλε. Εγώ πάντως αν είχα παίκτη του ΠΑΟΚ που να πάει σε πανηγύρια του Άρη θα... Δηλαδή εσένα όλοι σου οι παίκτες είναι ΠΑΟΞΙΔΙΣ δηλαδή? Όχι. Αλλά από τη στιγμή που αγωνίζονται εκείνες τις μέρες, εκείνον τον χρόνο, όταν αγωνίζονται, τους μήνες, δεν θα το δεχόμουν να πάει σε πανηγύρια αντίπαλης ομάδος. Ένα λεπτό, τι πανηγύρι πήγανε? Κύριε στο ποτάσμα και τη μέρα ο Παύλο. Α, για ποιο λέει, δεν καταγωγή. Για τώρα, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό σου λέει. Πανηγύριζε ένα γκολ του ΠΑΟΚ. Τώρα, το 3-1. Ναι, πανηγύριζε ένα γκολ του ΠΑΟΚ. Μετά πήγαν να πιούν τα ποτά τους και πανηγύριζαν την νίκη. Τι, ας πούμε, θέματα. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Και πήγαν οι παίκτες του Άρη και πανηγύριζαν και αυτοί. Αυτό τώρα το ακούω, δεν το ήξερα. Άμα ψαχτείτε και ο Τάσο μπορεί. Θα το μάθει και από τους δημοσιογράφους ότι όντως είχε γίνει αυτό το περιστατικό. Μάλιστα. Ωραία. Δεν είναι ψέματα. Τι βλέπεις για την στο Κυριακή? Μαμαλούκα κιόλας, στο Μαμαλούκα κιόλας. Φτάνει ρε, το είπες. Τι κάνει την Κυριακή, τι λέει την Κυριακή? Τι βλέπεις? Κοίταξε να δεις. 3-0 ημίχρονο, 5 τελικό. Λίαν επί 20. Λίαν επί 20. Είσαι και απεσιόδοξος. Αν και το βλέπω ότι θα κάνουν κανένα fair play. Α, τα fair play, ο Άρης πάω πάντα τα κάνουν. Βρεθήκανε και λίγο στο τραπέζι, τα πάνε και λίγο παραπάνω. Κατ' εγώ το βλέπω στο 5, πάντως, αλλά αυτοί θα σταματήσουν στο 3. Γιώργο, σε ακούω. Έλα. Και απεσιόδοξο πάντως, είσαι απεσιόδοξος. 3-0 μέχρι 5 γιατί... τελικό, σε βλέπω και λίγο απεσιόδοξο γι' αυτό, γιατί. Λίγο γιατί απεσιόδοξο, 3 στο ημίχρονο είπα και 5 τελικό. Αυτό λέω, απεσιόδοξος. Γιώργα ρε, ευχαριστούμε. Σε καλά. Είναι, καλό βράδυ. Γεια σου παλικάρι μου. Άμα βλέπεις τον πάνω, δώσε χαιρετίσματα, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Μόνο κουλιτάρια παοξάκια. Εντάξει, δεν είχα παοξίδες στην παρέα. Πώς δεν είναι. Αμπελόκι είναι... και τι, αργιανοί είναι όλοι. Αμπελόκι ποιο, ναι, περισσότεροι παοξίδες είναι, αλλά πάρα πολύ. Πώς το είπα, τον έπιασε κρίση ειλικρίνειας, παιδιά. Πάρτε τηλέφωνο, τον έπιασε κρίση ειλικρίνειας. Όχι ρε φίλε, περισσότεροι παοξίδες. Γιατί εγώ σου είπα ότι είναι περισσότεροι αργιανοί από τους παοξίδες. Αλλά όχι φυσικά αυτά που λέτε που είναι, ξέρω εγώ, γκεμπελίστηκες. Μην πουλάς το όνομά σου. Στον καθρέφτη σου μιλάς. Στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνος αγαπιέσαι. Ο άλλος απεσιόδοξος 3-0 ημίχρονο είπε 5-0 τελικό. Καλά ρε φίλε. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι... Δηλαδή τα Γιάννενα δεν έριξες 3-0 ημίχρονο, θα ρίξεις τον Άρη. Θα έρθει ο Παντελίδης στη Τούμπα έχοντας υπόψη να μην διασυρθεί. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό θεωρώ. Και ιδίως μετά την σημερινή πρόκληση, παύλα ανακοίνωση, η οποία λειτουργεί πολύ ευεργετικά πιστεύω για τον ΠΑΟΚ. Τότε τι θέλεις? Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει ο Σούπερ 3. Ξυπνάει, αφυπνίζει και πορώνει παραπάνω όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια. Ωραίο αυτό. Και η απάντηση σε αυτή την εμετική ανακοίνωση θα δοθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως όλες οι ομάδες οι οποίες προκάλεσαν το τρένο του Λουτσέσκου, του έχουν πάρει την απάντηση. Τρένο, μιλάμε για τρένο. Μέσα στο γήπεδο. Τι έκανε, 19 νίκες. Και, και 27 συνεχόμενες νίκες μέσα στην Τούμπα. Γιάννη, φούιτ είπα. Πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας ρε Καραμήτρο? Έλα, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου. Γεια σου, Τάσο, αδερφέ. Γεια σου και σένα. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά, Μπάμπης από Αθήνα. Γεια σου ρε Μπάμπη. Γεια σου, Μπάμπη. Ποια συνοικία, φίλε? Καλυθέα. Καλυθέα, ωραία συνοικία ρε φίλε, κούκλα. Εγώ είμαι ζουγκλικός και πεναλτικός. Α, του Ζαγόρα, Ζαγόρα. Αδερφάκι του Ζαγόρα, του φίλου μου, του αδερφού. Περαστικά, αγόρι μου. Περαστικά, ε. Λοιπόν, έχεις μια πορεία ρε εσύ, Τάσο, που δεν θα έπρεπε να την έχεις. Και αυτό που θα σου πω, μην το εκλάβει ο Ζάχος σαν ηρωνία. Όχι ρε φίλε, πες. Δεν ειρωνεύομαι ποτέ, ειδικά το ανθρώπους οι οποίοι όταν τους μιλάς πολιτισμένα ανταποδίδουν και πολιτισμένα. Λοιπόν, τώρα με τους πυροβολημένους δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Εντάξει, δύσκολα. Έτσι, λοιπόν. Εσύ ρωτάς τώρα εάν ο Άρης έχει επιλέξει σε ποιο άρμα θα ανέβει κλπ. Και είπες ότι έκανε την επιλογή του. Νομίζω, κατά την άποψή μου. Έτσι λέει ο Τάσος. Δεν σημαίνει ότι διαφωνώ. Εγώ μισό λεπτό. Βάσει το δεδομένο που υπάρχουν. Μισό λεπτό. Δεν κοιτάω πιο παλιά για τον ΠΑΟΚ που λέει ο Ζάκ. Λέω φέτος τι ισχύει, έτσι. Οκ, okay, εντάξει. Ο εχθρός του εχθρού μου φίλος μου λέει. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Εσύ δηλαδή τι περίμενες να ανέβει ο Άρης? Να είναι αγκαλίτσα με τον ΠΑΟΚ? Όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ούτε δανεικούς παίκτες που έλεγες πριν γιατί δεν παίρνει. Είναι δυνατόν ποτέ εσύ, σαν ΠΑΟΚτζής, να είσαι στη θέση του Άρη, που είναι τώρα, έτσι. Μπράβο. Που είναι δεινή η οικονομική του κάθε θέση. Έτσι. Δεν μπορεί να το συγκρίνεις τώρα με τον ΠΑΟΚ. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ είναι έτσι όπως τα λες, βέβαια. Δεν είναι. Βέβαια, δεν λοιπόν, είναι η οικονομική ισχύ. Μπράβο. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή εσύ να δεχόσουν να πάρεις δανεικούς παίκτες από τον Άρη? Έτσι.
Μεταγραφή. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δανεικούς. Σε απαντάω. Την απάντηση. Όχι, ο Νίκος το είπε αυτό. Νίκος. Την απάντηση την έχεις δώσει μόνος σου. Δηλαδή. Συμφωνεί. Την απάντηση σου λέω την έχεις δώσει μόνος σου. Δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Κατάλαβες. Έτσι είναι, ρε φίλε. Γιατί όμως. Γιατί ο Άρης έκανε την επιλογή του. Ναι, προς τα πού θα πάει. Επέλεξε, συγγνώμη λίγο, επέλεξε να πάει σε μια ομάδα η οποία έχει κατακρεουργήσει, έχει βιάσει η φύση και παραφύσει διαιτητικά και εξαγωνιστικά. Έτσι, έτσι όλες επέλεξε, εσύ, έτσι. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν το έχει κάνει αυτό. Ό, το έχει κάνει, λέω. Ναι. Εσύ λες ότι έχει διαλέξει. Έτσι πιστεύω εγώ, ναι. Επέλεξε να πάει σε μια ομάδα που σε φωνάζουν Βούλγαρο. Ποια άλλη επιλογή είχε, ρε φίλε. Είχε άλλη επιλογή, φιλαράκι. Ποια, τον ΠΑΟΚ. Όχι. Να είναι Μιλισανίδη. Κατά την άποψή μου, να είναι. Όχι, καμία συμμαχία, μόνος του. Μόνος είναι. Μόνος μα του. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να είναι μόνος του. Έτσι λες εσύ. Μα έτσι είναι πραγματικότητα. Έτσι λες εσύ. Γιατί ο κύριο, κατά τη δήλωση του κυρίου Κούγια, κατά τη δήλωση του κυρίου Κούγια, είπε ότι τα συμβόλαια κάποιων παιχτών τα πληρώνει ο Ολυμπιακός. Δεν το παγώ. Μπράβο. Μα εσύ ο ίδιος αυτό ακριβώς θα σου πει. Έλεγες πριν για τους δανεικούς. Έλεγες πριν για τους δανεικούς. Δεν έλεγα για δανεικούς, φιλαράκι. Εγώ έλεγα για τους ελεύθερους που όλο τυχαίως όταν μόλις μπαίνουν ελεύθεροι πάνε στον, από τον Ολυμπιακό στον Άρη. Αυτό έλεγα. Δεν είπα για κανένα δανεικό. Ναι, ρε φίλε. Για δεν ισχύει αυτό. Έχει πάει και δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, ρε Καρτάση, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει. Δεν είναι δανεικοί αυτοί οι παίκτες που ήταν στον Άρη. Δανεικός ήταν ο Τάτος, ο Ζαραδούκας, ο Διαμαντάκος. Και τα 400 χιλιάρικα ταμιακή, και τα 400 χιλιάρικα ταμιακή διευκόλυνση που είχες πάρει πριν επιβιβαστεί στη Γάμα Εθνική. Και το 2-2 που έφερε με ισοφάρι στο 87 στο Χαριλάου. Τάσο, το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, να καταλήξουμε, Καρτάση μου, να τα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα γιατί και άλλες γράμμες. Ναι, ναι, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση Ολυμπιακού και Άρη φαίνεται και από τους φιλάβλους. Ποιο είναι το αυτό, λέω, ρε φίλε. Ναι, ότι η δεύτερη της ομάδα. Ο Ζάχος δεν το δέχεται όμως. Εντάξει, ο Ζάχος τώρα τι να δεχτεί, ότι είναι παράρτημα του Ολυμπιακού. Αυτά είναι, τα λέτε μεταξύ σας. Εσύ θα το δεχόσουνα. Όχι, αυτά δεν το λέτε μεταξύ. Θα με πείραζε και μόνο που θα τα άκουγα, ρε φίλε. Έτσι είναι, ρε φίλε. Όπως, το Ζάχο το πειράζει. Όπως με πείραξε που ήρθε ο μπαμπάς Γκαγκάτσης και έπαιρνε 15 χιλιάρικα μισθό με διοίκηση αγοράκι. Όσο για τον Φεσβαζίδη. Για μένα αυτό που λέω για τον μπαμπά Γκαγκάτση είναι ρετσινιά που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Για μένα είναι ντροπή, για μένα, ρε φίλε, μπορεί να με λάθος. Μπορεί να με λάθος. Όσο για το Φεσβαζίρι που λέγατε πριν επιστρέψει στον Ολυμπιακό, ναι, είχε εκδηλώσει πρώτος ενδιαφέρον ο Μελισανίδης να τον πάρει στην ΑΕΚ, αν το γνωρίζετε. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Ζάχος λέει δεν αυτό είχε πρόταση. Αυτό το απαντάω στον Ζάχο. Το καλοκαίρι σου λέει. Το μπράβο, γιατί είπε ο Ζάχος πριν ποιος ενδιαφερόταν για τον Φεσβαζίρι. Όχι, το Δεκέμβριο λέω ποιος ενδιαφερόταν. Άστο τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο είχε μεσολαβήσει πλέον ότι κινήθηκε ο Ολυμπιακός και τον έφερε πάλι πίσω. Τελείωσε και τι να ενδιαφερθεί πάλι Δεκέμβριο, ο Φετφατζίδης και από ό,τι λένε είναι πολύ άρρωστος αεξής. Και το Δεκέμβριο είχε χαμένο και το πρωτάθλημα ο Μελισανίδης. Είχε χαμένο και το πρωτάθλημα και είδε ότι ο Φετφατζίδης δεν έχει το μυαλό του στο ποδόσφαιρο παρά σε άλλα πράγματα. Ένα τελευταίο για να κλείσω. Κλείσουμε για να μην κρατάω όλη τη γραμμή. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους φιλάβλους του Άρη να μην κρατάνε την ομάδα τους καθυλωμένη στη μικρότητα. Ο Άρης είναι μεγάλος σύλλογος και αυτές οι μικροπρέπειες και οι μικρότητες και η παρεθοντολογία δεν τον βοηθάει τον Άρη να μεγαλώσει και να φτάσει στο επίπεδο που του αρμόζει. Ωραία. Αυτό έχω να πω. Ας αφήσουν αυτά όλα τα μικροπρεπή. Είσαι ωραίος, δεν Μπάμπη. Σε ευχαριστούμε. Έτσι, ρε φίλε. Είναι μια μεγάλη ομάδα ο Άρης, μια ιστορική ομάδα. Έτσι, μια ομάδα που θέλουμε να γίνει μεγάλη. Εγώ πραγματικά το έχω πει και σε όλες τις εκπομπές το λέμε. Θέλουμε να γίνει για να μην υπάρχει εφησυχασμός. Διότι μπορεί ο αντίπαλός μου να μην είναι ο Άρης στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Έτσι. Αλλά σε τοπικό επίπεδο είναι το ντέρμπι μου. Σε τοπικό επίπεδο που λέμε, έτσι. Σε όποια κατάσταση και να είναι. Έτσι. Ωραία μιλάς, ωραία τα είπες. Να σε καλά, ρε Μπαμπή. Σωστό αυτό. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Βέβαια, ο Άρης για να γίνει μεγάλος και να διεκδικεί τίτλους, πρέπει να έχει την ανάλογη οικονομική ισχύ και να μπει και αυτός στα κόλπα αυτό μέσα. Αυτό ήθελα να πω. Μέχρι να γίνει αυτό δεν μπορεί να πω. Και οποιοδήποτε Άρης, όχι αυτό Άρης. Θα μπορούσε να το πεις διαφορετικά. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να το κάνει ο Άρης. Να μπορεί να λειτουργεί με αυτονομία. Με αυτονομία λειτουργεί. Αυτό θα το έλεγα. Δεν νομίζω ότι δεδομένη στιγμή να λειτουργεί με αυτονομία. Έτσι λένε τα δεδομένα
τα οποία είναι ολοφάνερα και τα οποία τα είπε και ο κύριος Κούγιας και κανένας δεν αντέδρασε, ούτε έβγαλε ανακοίνωση κατά. Ο κύριος Κούγιας που είπες, όταν λέμε κάτι κατά του πάγου, μου λες απόδειξη υπάρχει, δεν τα απόδειξε αυτά που λέει και εγώ λέω. Τα απόδειξε, έβγαλε τίποτα από αυτά που μας είπε τέτοιο. Εγώ περιμένω, περιμένω ακόμα. Όταν λέμε για τον Πάοκ, σωστά λες, απόδειξη υπάρχει, μου λες. Περιμένω ακόμα για τον Κούγια, ανακοίνωση. Γιατί πήγε ανακοίνωση για τον Πάοκ κατά ο Κούγιας. Περιμένω ανακοίνωση του επίσημου Άρη για το πέναλτι που δεν πήρατε. Δεν σας έδωσε ο Κομίνης στον Πανιόνιο. Πρώτος εγώ το κράξα. Έτσι. Μην το λες εμένα. Άνα, μπράβο. Και περιμένω ανακοίνωση κατά του Κούγια. Γιατί ευθέως, όχι μόνο μία φορά, εδώ είπε ότι είναι για Λατζή πρόεδρος. Με ψεύτικες υπογραφές. Ένα. Έτσι δεν είναι δυνατόν να απάντησε κανείς. Όχι, υπήρχε απάντηση. Ναι, δεν είναι δυνατόν να βγαίνει δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος σε μια ίδια κατηγορία που παίζει σε ελληνικό ποδόσφαιρο και να λέει τέτοιες κατηγορίες και να μην γίνεται μήνυση. Έγινε. Απάντηση υπήρχε. Μήνυση τον κάνατε. Δεν ξέρω. Ας τον κάνω και έλα, φίλε. Πάμε. Δεν με λέμε. Καλησπέρα. Την άλλη, επαναλαμβάνω, ο Κούγιας έχει πει και για τον Πάο κατά πολλά πράγματα. Μην είμαστε αλακάρτ και για το γραμμένο σου διάβασα μερικά. Τον Καντουρί δεν έφτιασε. Όχι, όχι, κατά του Πάουκ, λάστον είναι Καντούρι, μάλωσε με τον Καντούρι. Τι είπε για τον Πάουκ. Για τον Πάουκ έχει πει, για τον Γραμμένο έχει πει ότι είναι. Είναι στα δεύτερα, είχα διαβάσει ρε, ότι είναι του Πάουκ ο Γραμμένο υπάλληλο. Κάτι είχε πει, κάτι τέτοιο. Αυτά είναι. Υπάλληλο Σαββίδη είναι ο Ντέμι Νικολαίδη. Το είπε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, πάμε στου τελευταίου. Ναι, έλα, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Όχι, τι ήταν αυτό. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Το όνομά σου, Αθήλ. Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Μιλήσαμε και παλιά. Από? Μιλήσαμε και παλιά, λέω. Α, ναι. Έλα, πάμε, Γιώργο. Ζάχο, και τι τους αφήνεις, ρε. Τι τους αφήνεις και λένε τέτοιες ανακρίβειες. Ποια ομάδος είμαστε εμείς. Ποια είναι, για τον Άρη μιλάνε. Ποια είναι, ποιον άφησα, ρε φίλε, και ποια είναι. Αυτό το δίπλα σου, ρε. Τι ρε φίλε, τον απαντάω, τι να κάνω, λέει, να του ανοίξω το κεφάλι και να του βάλω αυτά που θέλει. Πώς παίξαμε, ρε. Παίξαμε τον Παράζ το 80. Παίξαμε στην Πάτρα τελικό, παίξαμε στο Καστατσόπλιο. Γιατί δεν πήραμε κάτι εμείς. Τι να σου πω, ρε φίλε. Να μας πει λίγο στον Παράζ το 80. Στον Παράζ το 80 θα μας πει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί σε μένα. Στον Παράζ το 80 μας πει τι έγινε. Ένα λεπτό, άστο. Σε μένα πάντα. Γιώργο. Τι έγινε στον Παράζ το 80. Γιατί δεν πήραμε κάτι εμείς. Στον Παράζ το 80 τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο να μας πει. Ρε φίλε, ένα λεπτό. Ρε φίλε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι λες, δεν το απαντάω. Τι να κάνω του. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Για το 2001 στο τελικό του με τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν το βάζει να δει τον κόκκαλι πώ γελάει και τον μπάκι. Του τα πάρε, φίλε. Δύο μέτρα γκολ offside έβαλε και γελούσε ότι δεν τα πάρε. Εσύ ακού τώρα, τι να σε κάνει. Ρε φίλε, άκουσε. Γιώργο, άκουσε σήμερα προσπασματικά και λε αυτά τα συζητάμε δύο φορέ τη βδομάδα. Τι έκανα, εγώ συνέχεια θα λέω τα ίδια. Τι να κάνω δηλαδή. Τέσσερα γκολ μέσα στο σπίτι του. Και σήκωσα το πρώτο κύπελο τη νέα χιλιετία. Μέσα στον Αττικό ουρανό! Τέσσερα τους έριξα! Με καζναφέρει διαιτητή! Περίμενε, Γιώργη! 50 χρόνια έχεις να πάρεις κύπελο, ρε φίλε! Δύο μέτρα! Δύο μέτρα goal offside και το καλοκαίρι ο Βενετίδης στον Ολυμπιακό! Εγώ δύο πέναλτι! Ο Βενετίδης! Δύο πέναλτι στο 12 δεν πήρα! Με ο Βενετίδης! Δύο πέναλτι στο 12 δεν πήρα! Όπως λες, ο κόκκαλης γελάκια! Υπάρχει καθαρότερη ομάδα, ρε! Από τον Άρη. από πού θα παίρνει παίχτες, αφού ο Ολυμπιακός έχει παίχτες αξίας. Από πού θα πάρει. Ναι, έχεις το μεγάλο μπάτζετ, ρε φίλε, και μπορείς να πάρεις και παίχτες αξίας. Ναι, άμα δεν κάνουν στον Ολυμπιακό, τους παίρνω εγώ, τι να κάνω. Ναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Σε έδωσε χορηγία η κρατική ΕΡΤ του Τσίπρα που βρίζεις. Κορόιδο μας έπιασε. Έτσι, 2,5 εκατομμύρια και μπόρεσες και υπήρξες φέτος. Κορόιδο. Και κάθεσαι τώρα και μου λες για πρωτάθλημα των Πρεσπόρ. Και μου λες για καθαρότητα. Άσε μας, ρε φίλε, κάνε μας τη χάρη. Και βάζεις και χέρι και το ζάχο τώρα για τα λεγόμενά μου. Σόπα ρε φίλε, ας σε ρωτήσουμε και τι θα πούμε. Σόπα ρε φίλε, ας σε ρωτήσουμε. Είχες τον Γιάννη Κόντι. Είχες τον Γιάννη Κόντι που έπαιρνε διαρκεία στο λεωφόρο σου Αλεξάνδρα. Στα VIP. Ποιος σου έφερε ρε τις καραβιές. Τις καραβιές ποιος τις έφερε ρε και χρωστούσες. Τι να πεις ρε φίλε, τρεις φορές στη γάμα εθνική και στη βήτα είσαι. Άστο, πάρε το τρακτέρ σου και πάνε να αλωνίσεις κανένα χωράφι. Άσε μη μιλάς τώρα ρε φίλε. Ναι, το είδαμε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη. Το είδαμε, αυτό συμφωνώ. Το είδαμε. Ότι δεν είδαμε το χέρι το είδαμε το 10. Ούτε τίποτα, έφαγε κόκκινη ο Γιωργιάδης, γιατί δεν έφαγε. Το είδαμε. Κάνε συλλαλητήριο, ρε φίλε. Τι να σε πω. Συλλαλητήριο κάνε.
Έλα, οκ. Okay. Ο Μπάσα προχθές που πάει να του κόψει το ποδόσφαιρο δεν μας λες τίποτα για τον Μπάσα. Δεν έσπασε όμως, ένα δεν έσπασε. Και δεν έφαγε ούτε κρίμα ρε φίλε, έπρεπε να το δώσει και μια πατερίτσα φεύγοντας. Ωραία λογική έχεις, είσαι και 80 χρονών ρε φίλε. Το τελευταίο, έλα. Που ήρθατε με τον Παπορίδη μέσα στο Χαριλάο, βρε. Δεν τρέπεστε λίγο, βαμμένοι παοψίδες. Άντε βρε σπανάθα τώρα, άσε μας τώρα. Λοιπόν, άντε, okay, μας και Γιώργη, το απάντησε και το τελευταίο. Κοίτα, κοίτα να πάρεις κανένα κύπελο μετά από 50 χρόνια. Κοίτα, κοίτα να αποβάλεις τις τρεις υποβασμούς που έχεις και μετά μιλά για τον Πάο. Και μην μιλάς για καθαρότητα τώρα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι είμαι μόνος. Το ότι σε πειράζει που έκανες την επιλογή σου να είσαι σε μια ομάδα, δεν σου φταίμε εμείς. Πάνε κάτω τα παράπονά σου, Προέδρου σου. Θέλω να πω κάτι λίγο. Και τα πράγματα εδώ, γιατί άμα σε πειράζουν, μην τα ακούς, φιλαράκι. Να ακούς εκεί που σε χαϊδεύουν. Εδώ θα ακούς αυτό που υφίσταται. Γιώργο, πάμε. Τέλος. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Κάτι άλλο, αν δεν γουστάρεις, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Δεν γουστάρεις, μην ακούει. Αλλά αποσπασματικά δεν μπορείς να ακούς, ρε φίλε. Ή θα ακούς συνέχεια τις εκπομπές. Δεν λέμε ότι είσαι υποχρεωμένος να τις ακούς προς Θεού. Δεν μπορεί να λες αυτό το πράγμα. Να μην ακούς αποσπασματικά. Μην ακούς σήμερα και έχεις ακούσει την τελευταία φορά πριν δύο μήνες. Αυτά με τον Τάσο τα συζητάμε μέρα παραμέρα. Και ειδικά τώρα που είναι το ντέρμπι και από την προηγούμενη εβδομάδα τα συζητάμε συνέχεια. Τι θα πει δεν απαντάω. Να μην ακούς αποσπασματικά και να μην με το δικό σου το μυαλό μην μπλάθεις ιστορίες. Δεν είναι στο κλίμα της εκπομπής ο φίλος. Όχι, εντάξει. Εγώ σε αυτό το τελευταίο που είπε ότι συμφωνώ απόλυτα ότι οι τρεις υποβασμοί για μένα είναι παράσημο. Σημαίνει ότι δεν μου άπλωσε το χέρι να με σώσει κανένα σε μένα. Ζάχο, θα τον απαντούσα, αλλά ειλικρινά. Δεν θέλω να δυναμητήσω την ατμόσφαιρα. Εβδομάδα ντέρμπι. Το κάνουν άλλοι με ανακοινώσεις τους. Πάμε στο τελευταίο. Κάναμε μια κουβέντα, δώσαμε μια απάντηση για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Όμορφο, ωραία, νομίζω ότι κρατήσαμε πολύ καλό επίπεδο. Πάρα πολύ καλό επίπεδο και εμείς και οι ακροατές. Είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, πιστεύω, σε συγκρίση με κάποιες άλλες εκπομπές. Προσπαθούμε. Αλλά εντάξει, μας προκαλείτε κιόλα. Εντάξει, φίλε, πώς τον είπαμε, Γιώργο. Εντάξει, δεν προκάλεσε. Γι' αυτό και εσύ είπες τώρα. Εσύ είπες όταν λες παράρτημα, τότε τσατίζεται ο άλλος. Απαντάμε, κάνουμε. Δεν είπα παράρτημα. Το παράρτημα. Αν είδες, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που είπα. Είπα έκανε επιλογή ο Άρης. Τι θα εντάξει, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά. Εγώ λέω ότι ο Άρης είναι από μόνος του μεγάλο καράβι και δεν έχει ανάγκη οικονομική και μπορεί να μην έχει ούτε του Ολυμπιακού φυσικά ούτε του ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ούτε, δεν την έχει. Το εύχομαι πραγματικά να γίνει. Δεν την έχει. Φυσικά ο Καρυπίδης δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με Ισαβίδη, ούτε με Λυσανίδη, ούτε με τον του Ολυμπιακού. Αλλά να μην τα τσουβαλιάζουμε. Δεν είναι καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Τάσο. Ναι, έλα, φίλε. Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις. Καλά. Ο Νικόλας είμαι. Γεια σου, Νικόλα. Λοιπόν, πονάει πολύ ρε ο ΠΑΟΚ που είναι τόσα χρόνια μπροστά, αυτό δεν το καταλαβαίνει το αγόρι μου. Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι, επειδή δεν ξέρουν την ιστορία τους αυτοί, ας πάρουν κανένα κανονικό πρωτάθλημα όπως πήρε η Λάρτσα, γιατί είναι από τότε που ιδρυθήκαν άτιτλοι, δεν έχουν πάρει τίποτα. Και ας μιλάνε για το μεγάλο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εντάξει, και όσον αφορά για το πανό, αυτή η καραμέλα τελειώνει. Το πανό ξέρετε γιατί σηκώθηκε εσείς. Τότε ότι είχαμε τον Γάβρο, τον είχαμε γκόμενα στην Ελλάδα, σηκώθηκε μόνο και μόνο για πίκα και μετά κάηκε σε τενική, άμα θέλετε να μάθετε. Λοιπόν, από την όταν έχετε και λέτε μόνο για αυτό για την ιστορία, όλη την ιστορία σε λέτε για ένα πανό. Αν δεν ξέρετε, μάθετε πρώτα την ιστορία σας που παίξατε φιλικό με τους Γερμαναράδες. Έλα, κλείσον, 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 κλείσον. Είπαμε, υπάρχει ένα όριο, εντάξει. Στη βλακή υπάρχει ένα όριο. Λοιπόν... Στη βλακή υπάρχει ένα όριο. Εντάξει. Είπαμε. Είπαμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο, το πήγαμε καλά. Και οι τίτλοι μετράνε όλοι, θέλεις, δεν θέλεις. Δυστυχώς για σένα μετράνε. Θα με πατσίσεις, θα με ισοφαρίσεις φέτος, εντάξει. Δυστυχώς για σένα αυτά και Γερμανούς και αυτά, ρε φίλε, τι να σου πω. Δεν ακούστηκες και πιτσιρικάς να πω ότι είναι σε 20-21 χρόνια. Δεν θα σοφαρίσω φέτος. Φέτος ήδη έχω διπλούς τίτλους από σένα. Όχι, σοφαρίσεις τα πρωταθλήματα και με περνάς τα κύπελα. Έχω διπλούς τίτλους από σένα και φέτος υπάρχει περίπτωση. Τα πρωταθλήματα. Υπάρχει περίπτωση να τους κάνω 10. Ναι, άμα πάρεις και το κύπελο. Ή 9 ή 10. Με ισοφαρίσεις τα πρωταθλήματα και έχεις πολύ περισσότερο κύπελο. Ναι, αλλά έχει μια διαφορά. Γιατί τα τότε πρωταθλήματα του 28-32 ήταν με 8 ομάδες. Ναι, προφανώς το παγκόσμιο του 32 της Ουρουγουάη δεν μετράει που ήταν 8 οι ομάδες. Στο παγκόσμιο κύπελο του 32 δεν μετράει. Δηλαδή γιατί ήταν 8, ενώ τώρα είναι 30 οι ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ του 32 ήταν 8 ομάδες. Ναι, φυσικά είναι σίγουρο. Δηλαδή στο Μουντιάλ του 32 ήταν 8 ομάδες. Και πολλές φορές να σου είπα. Τα πρώτα Μουντιάλ ήταν 6, μα δεν μπορούσαν να πάνε. Δεν μπορούσαν να πάνε σε άλλη Ήπειρο. Πώς θα γινόταν αυτό. Όχι, άστα Μουντιάλ. Εμείς μιλάμε για μας. Μουντιάλ, γιατί να μετράει. Γιατί ρε φίλε, γιατί το πρωτάθλημα, να σου πω τώρα κάτι. Τώρα είναι 24 ομάδες. Το πρωτάθλημα του 2018-19, αν με το καλό το κατακτήσει ο ΠΑΟΚ, θα το έχει κατακτήσει
με 16 ομάδες. Ωραία. Με 30 τόσες αγωνιστικές. Και τότε ήταν 10 ομάδες. Τότε πρωτάθλημα. Τότε είχαν βάψει και το Λευκοπύργο, θυμάμαι, το 1928. Τάσο, είναι, μην τα λέτε αυτά. Ήταν μικρότερες οι ομάδες. Δυστυχώς σου είπα. Εγώ το αναγνωρίζω τα πρωταθλήματα. Ωραία. Σου. Εγώ λέω αυτό. Πρέπει και να μαθαίνουν όσοι ακούνε πώς κατακτήθηκε, με ποιον τρόπο. Να γράφουν ιστορία, να μπουν, να κουγκλάρουν, να δουν. Πώς λεγόταν τότε. Υπάρχουν. Πώς βγαίνανε και πηγαίνανε. Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Από τοπικά γινόταν και πηγαίνανε. Βγαίνανε τοπικά, όμορφα, ωραία και πηγαίνανε μετά και πέσανε. Εγώ λέω σε όποιον λέει ότι δεν είναι να μπει στο site της ΕΠΟ πρώτον. Και δεύτερον, να πάει σε μια αθλητική εκπομπή της Αθήνας και όταν του ρωτήσουν πόσα έχει ο Άρης, να πει μηδέν. Mm. Και να δούμε αν θα γελάσουν οι άλλοι ή όχι. Mm. Εδώ τώρα μπορεί να λέμε ότι θέλουμε ισοκαφενειακά και τέτοια, εντάξει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς για σας, οι τίτλοι μετράνε από τότε, λοιπόν, για κάθε ομάδα για από τότε, από την πρώτη μέρα της ιστορίας. Για να το ολοκληρώσουμε, με τα πολεμικά ο Άρης έχει ένα κύπελλο. Προπολεμικά. Λοιπόν. Έχει, εντάξει, και τρία πρωταθλήματα. Άρα, άμα γίνει αύριο μεθαύριο πόλεμο, δεν μετράει και τα δικά πρωταθλήματα. Δεν μετράει και τα δικά σα, άμα γίνει πόλεμο. Μεταπολεμικά, επαναλαμβάνω. Με τον Τούρκο. Μεταπολεμικά έχετε ένα κύπελλο. Με τον Ερντογάν, άμα γίνει, δεν θα μετράει. Το οποίο έχετε 49 χρόνια. Ωραία, να δείτε χαρά. Σωστό. Ενώ εμείς στη νέα χιλιετία φέραμε 4 από δάφτα. Λοιπόν, τα δύο συνεχόμενα. Πάμε στου βασικού υποστηριχτέ. Για όλου γράφει ιστορία. Εννοείται. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές από 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρασκες σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείο, Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και το delivery ακούει στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Πολύ γρήγορα για το τριήμερο ταξίδι στον Πάσκο που κληρώνει το Πορκίτο σε συνεργασία με το πρακτορείο, ταξιδιωτικό πρακτορείο LA Travel. Δύο απλές κινήσεις για να μπείτε στην κλήρωση που γίνεται στις 25 Φεβρουαρίου. Πρώτη, like και follow σελίδα Γυράδικο Πορκίτο και δεύτερο, tag το φίλο σου ή το τέρι σου σε σχόλιο στο αντίστοιχο post στη σελίδα για το διαγωνισμό. Ευχαριστούμε άλλο ένα βράδυ το Πρατήριο Υγρού Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Θέρμασης ΙΣΑΚ Τεχλικίδη, στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο για να κάνετε τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο του μήνα στο 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256. Πρατήριο Υγρού Καυσίμων με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καυσίμου καθημερινά και σας φέρνει πάντα με μεγάλη συνέπεια και υπευθυνότητα το πετρέλαιο του μήνα ή της χρονιάς, πάντα στην ώρα του. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256 για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο θέρμασης. Τι? Ωραία. Και τέλος, άλλο ένα βράδυ ευχαριστούμε το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στο γεφυράκι των Μετεώρων, το κομμωτήριο Ανανέωση σας περιμένει να σας εξυπηρετήσει. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας, 2310-616-999. Ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά, λοιπόν. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές. Θα μου λείψει αυτή η εβδομάδα. Είναι, εγώ αύριο θα λείπω. Υπάρχει μια εκδήλωση με την εργασία μου την πρωινή. Πρέπει να παραβρεθώ. Θα μου λείψει αυτή η εβδομάδα, γιατί πραγματικά από Δευτέρα αυτά εδώ που ακούμε τους φίλους συμπολίτες, τους αγαπητούς, δεν θα τους ακούμε, πιστεύω, και τόσο πολύ, με τόσο μεγάλη αισιοδοξία, με τόσο μεγάλη ένταση, με τόσο μεγάλη μαχητικότητα. Θα μου λείψει αυτή η εβδομάδα. Κρίμα, και δεν υπάρχει και άλλη ευκαιρία στο κύπελλο. Σωστά. Δεν υπάρχει και άλλη ευκαιρία στο κύπελλο. Του χρόνου. Του χρόνου. Αν πρώτα υγεία Θεός. Και αν είμαστε πρώτα εδώ. Θεός. Αν είμαστε να μας συγχωρέσετε αν ανεβάσαμε λίγο στροφές με κάποιους φίλους. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν ξεφύγαμε. Τα είπαμε όμορφα, ωραία. Κάνουμε παρέα. Άλλωστε, ρε παιδιά, άμα δεν υπάρχει και λίγο κοντρίτσα εβδομάδα, δύο μέρες πριν το πάω κάρι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μόνος που ξέφυγε ο τελευταίος. Δεν γίνεται και χαίρομαι πάρα πολύ, Ζάχου, γιατί αυτό που είπαμε από την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου που ξεκινήσαμε τις εκπομπές μας. Ότι θα τηρήσουμε κάποια πράγματα όμορφα, ωραία και θα δίνουμε εμείς πρώτοι το παράδειγμα το καλό. Νομίζω δεν έχει παράπονο κανένα. Το έχουμε βγάλει προς τα έξω. Υπάρχει ένα εκπληκτικό ακροατήριο. Φαίνεται και από τον κόσμο αυτό. Ένα εκπληκτικό ακροατήριο εκτός μερικών μικρών εξαιρέσεων που εντάξει τους δικαιολογούμε όλους τους φίλους. Όλοι με αγάπη μιλάμε για αυτούς. Το οποίο το έχουμε τηρήσει.
Φαίνεται. Έως τώρα. Πιστεύω και στα δικά σου, στα, ναι, στα σχόλια στο διαδίκτυο. Ναι. Μιλάω για τα inbox, έτσι. Mm. Και τα inbox που λαμβάνω κι εγώ. Όλα καλά. Νομίζω ότι είμαστε μια καλή παρέα. Όλα καλά. Εντάξει, όλα, θα υπάρχουν και δύο-τρεις στιγμές. Εντάξει, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εδώ, εντάξει, άμα είναι να ακούμε το 4Ε το κανάλι, να εντάξει, μου ξέρει. Εντάξει. Αλλά είπαμε όλα μέχρι σε ένα όριο και αυτή η εβδομάδα όντως κύλησε καλά. Αν και αύριο. Ο καλύτερος να κερδίσει την Κυριακή. Ο Άρης, δηλαδή. Ο πιο ικανός. Ο Άρης. Άμα είναι καλύτερος ο Άρης, φίλε, εγώ θα βγω τη Δευτέρα και θα σου δώσω συγχαρητήρια. Θα σου δώσω συγχαρητήρια. Καλά, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος και ο πιο τυχερός κερδίζει. Εντάξει. Μπορεί να είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ και να κερδίσει ο Άρης. Η λογική λέει ότι συγνώμη, ο καλύτερος κερδίζει. Όχι, και στο Καραϊσκάκι δεν είναι σου καλύτερος και κέρδισε. Και η τύχη είναι με τους ισχυρούς. Πάλι με τους ισχυρούς είναι τύχη. Τι να κάνω. Πάντα μου το είπε ένας ο Σάβας σε ένα γιατρό που πάω ΠΑΟΞΙΣ. Το λέω εσύ και μία φορά να είστε άτυχοι. Και μου λέει η τύχη είναι με τους ισχυρούς. Λέω το ίδιο μου λέει και ο Τρέγιας. Το ίδιο, είστε όλοι. Την ίδια καραμέλα λέμε. Ναι, την ίδια. Προπαγάνδα. Ακούει ο Σάβας να το στείλω και εσύ. Γεια σου, Σάβα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροατήριο της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, εδώ μετά στο Τρέγια Ζάχο Ντρούλινγκ, για την μεγάλη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για τις γραμμές σας, για τις απόψεις σας, για τη συμμετοχή σας γενικά. Ευχαριστούμε που μας δείχνετε την αγάπη σας καθημερινά εδώ και αρκετούς μήνες. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Αύριο Ζάχος εδώ. Εδώ με το, μάλλον, θα είναι μάλλον ο Στέλιος ο Παπαντονίου εδώ συντροφιά. Καλύτερη πρώτη εκτός παίκτης. Ναι, έτσι, ναι, τον έχεις το τσεπάκι σου γι' αυτό. Θα τον το πάρω εγώ να ξέρεις. Ποιο τσεπάκι σου. Θα κάνω μια ανακοίνωση κατά σου. Στέλιο Παπαντονίου. Και θα δεις τι έγινε. Όχι, είναι πολύ καλό. Το συμπαθώ πάρα πολύ. Πολύ συγκροτημένο παιδί. Ναι. Με πολύ καλή σκέψη. Ναι, και πραγματικά αυτό που κάνει με το site του, ναι, το θαυμάζω από ποια άποψη. Ωραίος. Ότι λέω ότι είναι νεαρός και συνήθως οι νεαροί στην ηλικία του έχουν άλλα. Είναι δουλευταράς. Ναι, έχουν άλλα. Καμιά γκόμενα, καμιά τέτοια. Για όλα υπάρχει χρόνος. Εντάξει. Και το υποστηρίζει και πολύ καλά αυτό που κάνει. Τα ίδια λέω και εγώ για τον ηγεσία φέτος. Ο ηγεσίας τι έχει site. Όχι, ρε, για όλα τα καλά λόγια που λέει για τους Στέλιους. Καλά, σε έρθει εδώ πέρα. Α το φέρω, να κερδίσω άσχημα, να το φέρω τον ηγεσία εδώ να δει, θα σε κάνει ο ηγεσίας. Θα αρρωστήσω. Ναι. Λοιπόν. Ευτυχώς Παπατρέγιας δεν γίνουν. Ναι, δεν τουλάχιστον για φέτος. Δεν γίνεσαι. Λοιπόν, ακολουθούν τα παλικάρια. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. Εμείς αύριο 10 η ώρα μέχρι τις 12 εδώ για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Από μένα τον Τάσο και τον Ιωάννη Ζάτση στην ηχοληψία. Καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.